Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαστε σε ένα ακόμα πατάρι στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg. Σε ένα αλόκοτο χειμώνα, όπου η Αφρική συνεχώς πλησιάζει την Ευρώπη καιρικά και μετεωρολογικά. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για θέματα διαχρονικά με αφορμή σύγχρονα ή και παλαιότερα ή και κλασικά βιβλία. Πάντα όμως η λογοτεχνία, δηλαδή ο λόγος που έχει τέχνη μέσα, άρα που έχει μία σύλληψη και πολλή εργασία από τον δημιουργό. Δεν είναι προϊόν του δοκιμαστικού σωλήνα εύκολης δημιουργικής γραφής. Άρα είναι σημαντική η καλεσμένη στο πατάρι. Και καλούμε εσάς να έρχεστε, να θέτετε ερωτήσεις, να συζητάτε, να υπάρχουν αντιρρήσεις, να υπάρχουν σχόλια, να συζητηθούν θέματα που συνήθως δεν συζητιούνται ούτε στα κανάλια, εννοείται αυτό, ούτε ίσως και σε μια παρέα, σε ένα καφενείο, σε μια ταβέρνα. Ένα βιβλίο είναι ένας άξονας, είναι δηλαδή ένας οδικός χάρτης. Έχει μια κατεύθυνση, έχει ένα θέμα. Άρα για 2 ώρες κάθε Σάββατο είμαστε εδώ και εστιάζουμε σε ένα θέμα. Πράγμα σπάνιο στη σύγχρονη Ελλάδα, πράγμα πάρα πολύ συνηθισμένο στην αρχαιότητα, στην ίδια πόλη, και αυτό δείχνει και την τεράστια διαφορά δυναμικού των πολιτισμών. Σήμερα έχουμε ένα πολύ δημοφιλές τοπίο, τη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μεγάλη αγάπη των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική, λόγω συγγένειας πολιτικής, δικτατορίες, λόγω κοινών ποιητών και λογοτεχνών, Πάμπλο Νερούδα, που φιλοξενούμε επίσης στις εκδόσεις Gutenberg, και τον έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης και τον έχει μεταφράσει η Δανάη Στρατηγοπούλου. Λόγω πολλών παραγόντων, η Ελλάδα με τη Λατινική Αμερική και ειδικά τη Χιλή, που είναι η σημερινή καλεσμένη χώρα, και η Νόνα Φερνάντες, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα μυθιστόρημα, τη ζώνη του Λυκόφωτος, που τοποθετείται στην εποχή της δικτατορίας του Πινοτσέτ. Και ξεκινάει αυτό το μυθιστόρημα, θα τα πούνε οι εκλεκτοί καλεσμένοι, ξεκινάει αυτό το μυθιστόρημα, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Αθανασίου, ο μεταφραστής, ξεκινάει το μυθιστόρημα με έναν βασανιστή, ο οποίος σπάει τον εσωτερικό δικτάτορα, το φόβο που του λέει να συμμορφωθεί και να συμπλέψει με τον Πινοτσέτ, και πάει και καταθέτει με ποινή θανάτου από το καθεστώς τα εγκλήματα του καθεστώτος σε ένα αντιστασιακό περιοδικό. Άρα έχουμε έναν βασανιστή που ελευθερώνεται από το φόβο. Και τελικά θέτει ένα ερώτημα αυτός ο βασανιστής: τι είναι να είσαι ελεύθερος? Να ζεις ένα ελεύθερο καθεστώς? Σημειωτέων ότι στη Χιλή έγινε το μεγαλύτερο οικονομικό πείραμα, τα αποτελέσματα του οποίου τα ζούμε μέχρι τώρα, με 40.000 νεκρούς τουλάχιστον, για να εφαρμοστεί αυτό το πείραμα το οικονομικό, και εμείς είμαστε ελεύθεροι να καταναλώνουμε τα προϊόντα αυτού του πειράματος. Είμαστε ελεύθεροι όντως? Δηλαδή, η ελευθερία μας που κατήντησε να γίνει ένας καταναλωτισμός που γεννήθηκε από μια δικτατορία. Τελικά, τι είναι ένας ελεύθερος? Μια πολιτιακή φαινομενική αλλαγή ή μια εσωτερική συνθήκη? Εμένα με συγκλώνησε αυτή η μαρτυρία, που είναι αληθινή, όντως συνέβη. Ένας βασανιστής να πάει να καταθέσει, γιατί δείχνει ότι τελικά όλα τα καθεστώτα είναι δημοκρατικά. Γιατί αν όλοι οι άνθρωποι φερόντουσαν έτσι, αν όλοι οι άνθρωποι αψηφούσαν το φόβο του θανάτου, δεν θα υπήρχε δικτατορία. Άρα το ψηφίζουμε. Κάθε τι που επιτρέπεται, το έχουμε ψηφίσει όλοι. Μη γελιόμαστε. Με το φόβο, τι να κάνουμε, μα είμαστε στο ΝΑΤΟ, μα είναι εκείνο, μα αυτό, όλα αυτά που λέμε ναι, βομβαρδίζουμε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, το έχουμε ψηφίσει. Αυτό είναι το βασικό για μένα αυτού του βιβλίου, ο άξονας ενός ανθρώπου που είπε παρόν. Και το συνδέω και με το επόμενο Σάββατο, που έχουμε έναν άλλον άνθρωπο που είπε παρόν,
τον Χέρστ Κρίγκερ, ο πρώτος δημοσιογράφος που πήγε στη δίκη του Auschwitz και κατέγραψε αυτό που αρνούντουσαν οι Γερμανοί να πούνε καν, ότι ναι, συμμετείχα κι εγώ. Ναι, και ο πατέρας μου οδηγούσε αυτό το βανάκι που τους πήγαινε τους κρατούμενους. Ναι, ήμουνα κι εγώ εκεί. Η δίκη του Auschwitz που έγινε από τους ίδιους τους Γερμανούς το 1963, ενώ η άλλη δίκη της Νιρεμβέργης επιβλήθηκε από τους σύμμαχους, δείχνει ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ενάντια στην κοινή λογική να πούνε «Όχι, σφάλαμε». Ένας από αυτούς είναι ο Χέρστ Κρίγκερ και το «Διαλυμένο σπίτι». Είναι ιστορικό βιβλίο, μαρτυρία, που δείχνει όλη την οτροπία γιατί οι Γερμανοί φτάσαν ως εκεί. Άρα είναι, τα δύο βιβλία έχουν μια άμεση σχέση. Ποιος είμαι τελικά απέναντι στον εαυτό μου, στην ελευθερία και στους άλλους. Άρα η ζώνη του λυκόφωτος, το μετέχνιο μεταξύ αυτού και του άλλου κόσμου, του φωτός και του σκότους, της ελευθερίας και της υποδούλωσης, ίσως είναι το σημερινό θέμα, αλλά ο κύριος Παπάς και ο κύριος Αθανασίου, ο μεταφραστής, ο Κώστας Αθανασίου, θα μας μιλήσουν για τις λεπτομέρειες του βιβλίου, για τη Χιλή, για την Όνα Φερνάντες και για τη σχέση μας ίσως με την Λατινική Αμερική και τα τεκτενόμενα εκεί. Να είστε καλά. Καλή απόλαυση του σημερινού Σαββάτου. Καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τον Τάσο Παπά να συζητήσουμε για την Όνα Φερνάντες. Είναι μια συγγραφέας, μια χιλιανή συγγραφέας, γεννημένη στο Σαντιάγο το 1971. Στα ελληνικά έχουν βγει δύο βιβλία της. Το Space Invaders, από το όνομα του παλιού βιντεοπαιχνιδιού, και η ζώνη του λυκόφωτος. Δύο βιβλία που συνδέονται μεταξύ τους αρκετά. Θα πούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα για αυτά. Η Φερνάντες είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ενεργός και πολιτιστικά και πολιτικά στη Χιλή. Έχει γράψει μυθιστορήματα, γράφει μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά, σενάρια. Είναι και ηθοποιός, έχει θίασο και ανεβάζουν θεατρικά. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ, πολύ ενεργός. Θα έκανε κάποιοι μάλιστα σχολίασαν, ας πούμε, γιατί επειδή πια είναι γνωστή και στην Ελλάδα, ότι στην ορκομοσία του τωρινού Προέδρου, του Μπόριτς, του αριστερού Προέδρου που βγήκε στη Χιλή, ήταν παρούσα στην ορκομοσία, συναντήθηκε μαζί του, βγήκαν οι φωτογραφίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και είχε σχολιαστεί. Όποιος ξέρει πώς κινείται η Φερνάντες, δεν του κάνει εντύπωση, γιατί ξαναλέω, είναι ένας άνθρωπος πολύ ενεργός. Τα θέματα τα οποία πιάνει η Φερνάντες είναι θέματα, θα έλεγα, δύσκολα και οδυνηρά για μια χώρα όπως η Χιλή. Γιατί πιάνει θέματα που έχουν να κάνει με την μνήμη, με τη λύθη, με την ιστορία, με το πώς γράφεται η ιστορία, με τη μνήμη και κυρίως με την επίσημη μνήμη, αυτή η οποία παραδίδεται από το επίσημο κράτος ως μνήμη, πιάνει τις πλευρές και της επιλεκτικής μνήμης και επιλεκτικής λύθης, κυρίως όμως της κατευθυνόμενης μνήμης, της ιστορίας που ξαναγράφεται και κατευθύνει τη μνήμη ή τη λύθη σε πράγματα τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα, είναι αυτό που λέει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο, σε μια συνέντευξή της, και είναι βασικός άξονας και στη δουλειά της. Ότι μας είπαν τι να θυμόμαστε και τι όχι. Αυτό η Φερνάντες προσπαθεί να το ανατρέψει. Προσπαθεί να σκαλίσει τη μνήμη, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ επώδυνο για μια χώρα όπως η Χιλή, και θα πούμε παρακάτω γιατί, και να βγάλει στην επιφάνεια πλευρές της πραγματικότητας, τις οποίες η επίσημη αφήγηση πολλές φορές τις συγκαλύπτει. Και αυτά τα κάνει και σε επίπεδο προσωπικής ιστορίας και σε επίπεδο συλλογικής ιστορίας. Και γι' αυτό αγγίζει και θέματα λίγο ταμπού. Μας θυμίζει, για παράδειγμα, ότι οι βασανιστές δεν ήταν κάτι έξω από εμάς. Ήταν άνθρωποι κανονικοί που πηγαίναν το βράδυ στα παιδιά τους, τα αγκαλιάζανε, τα φυλάγανε, καλοί μπαμπάδες κλπ. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Ναι. Μας θυμίζει, κάτι που είπε και ο Κώστας πριν, την ευθύνη των πολιτών που με τη σιωπή τους πολλές φορές ανέχθηκαν και τελικά υποστήριξαν διάφορα πράγματα. Μας θυμίζει ότι και στη δημοκρατία, ειδικά στη δημοκρατία της Χιλής, που θα πούμε πως διαδέχτηκε τη δικτατορία, υπάρχουν εγκλήματα κλπ. Και γι' αυτό και δεν διστάζει να τονίζει, να αναδεικνύει πράγματα τα οποία πολλοί θέλουν να ξεχνάνε.
Για παράδειγμα, ας πούμε, είναι στο Σαντιάγο το περίφημο Μουσείο της Μνήμης, το οποίο αναδεικνύει τυχές, ας πούμε, της δικτατορίας του Πινοτσέτ. Η Φερνάντες λέει ότι το Μουσείο της Μνήμης το έχτισαν οι ίδιοι που πήγαν στον Πινοτσέτ και τους ζήτησαν να κάνει το πραξικόπημα το 1973. Είχαν πάει κάποιοι πολιτικοί πριν από το 1973, είχαν ζητήσει από το στρατό να παρέμβει. Οι ίδιοι λοιπόν μετά τη δικτατορία φτιάχνουν το Μουσείο της Μνήμης. Και είναι λογικό να επανέρχεται, θα το κουβεντιάσουμε αυτό νομίζω εκτενώς, γιατί τα σημάδια της δικτατορίας στη Χιλή με έναν τρόπο είναι ζωντανά. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, αρχίζουν και σβήνουν και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω τι θέλω να πω. Έτσι λοιπόν, γράφει μια λογοτεχνία η Φερνάντες, έχει κάποιους μάλλον άξονες στη λογοτεχνία της, που θέλει να συγκρουστεί με αυτές τις, να συγκρουστούν με αυτές τις επίσημες τις θεσμικές αφηγήσεις. Δηλαδή, σαν να πιάνει, ας πούμε, επειδή ξέρετε, η Χιλή είχε πλασαριστεί για πολλά χρόνια στο μεγάλο οικονομικό θαύμα. Διότι κάποιοι κοιτάγανε κάποιους αριθμούς, ξεχνάγανε ότι υπήρχε μια μεγάλη φτώχεια, η οποία διαρκώς διεγκωνόταν από κάτω, ας πούμε, κλπ. Επειδή ακριβώς το μοντέλο εφαρμογής αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, πλασαρίστηκε πολλά χρόνια σαν ένα χωρεπόδειγμα. Αυτό ο καθρέφτη, λοιπόν, ο οποίος δείχνει μια άλλη πραγματικότητα, το σπάει, το σκαλί, το σπάει η Φερνάντες και δείχνει την άλλη πραγματικότητα, ότι η Χιλή δεν είναι τελικά αυτό το θαύμα το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να μας πούν ότι έγινε με την δικτατορία και την εφαρμογή αυτών των σκληρών οικονομικών πολιτικών. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στη Φερνάντες, γιατί η Φερνάντες είναι λογοτέχνης, έτσι. Άρα δεν μείνω μόνο στα θέματα, να μην κουβεντιάσουμε και τη λογοτεχνία της. Έχει πολύ ενδιαφέρον στη λογοτεχνία και τρόπο που γράφει. Χρησιμοποιεί ένα πολύ υβριδικό στυλ, όπου μπλέκει μυθοπλασία με ιστορικά γεγονότα, πραγματικά πρόσωπα, μυθοπλαστικά κλπ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πώς γράφει, πώς αποτυπώνει στο Space Invaders, αποτυπώνει μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας Χιλής. Το 1980, ο Πινοτσέτ κάνει ένα δημοψήφισμα, για το οποίο το κερδίζει βεβαίως. Όχι, μιλάω για το 80 το δημοψήφισμα. Α, το πρώτο, ναι. Δεν κάνω λάθος, το 80, έτσι. Ναι, το 80. Το 88 το έχασε. Το 80 που είχε... Ναι. Λοιπόν, αυτή την εικόνα, την... δύσκολη στη Χιλή, η Φερνάντες επιλέγει να αποτυπώσει μέσα από τα μάτια μικρών παιδιών μαθητών στο σχολείο, μαθητριών και μαθητών στο σχολείο. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί μια πολύ θραυσματική αφήγηση, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για να αποδοθεί μια τέτοια ιστορική πραγματικότητα μέσα από θραυσματική αφήγηση μικρών παιδιών, και όμως δίνει, νομίζω εγώ, ένα αποτέλεσμα εξαιρετικό. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και κυρίως μια εικόνα γεμάτη με τα πραγματικά ερωτηματικά, υπαρξιακά, ανθρώπινα και πολιτικά που γεννούσε η εποχή. Ειδικά, ας πούμε, τα παιδιά, τα οποία έρχονται και με πράγματα τα οποία τότε τα ανακαλύπτουν, όπως η απώλεια. Έτσι, μικροί μαθητές, που όχι μόνο είναι σε μια παράξενη κατάσταση, αλλά ανακαλύπτουν και την απώλεια, αρχίζουν να πηγαίνουν σε κηδείες γονιών, συμμαθητών τους, ας πούμε, κλπ. Και ανακαλύπτουν ότι κάτι γίνεται το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουν. Η ζώνη του Λυκόφυτος. Η ζώνη του Λυκόφυτος λοιπόν συνδέεται και με το Space Invaders, το άλλο βιβλίο που ανέφερα μόλις. Γενικά οι Φερνάντες πολύ συχνά, σχεδόν πάντα, τουλάχιστον τα βιβλία που έχω υπόψη μου, εκκινεί από κάποιο ιστορικό γεγονός, από κάποιο πραγματολογικό γεγονός. Για παράδειγμα, ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, ξεκινάει από ένα πραγματικό γεγονός ότι βρήκανε κάποια στιγμή στον ποταμό που διασχίζει το Σαντιάγο 3 πτώματα επιπλέον. Και από εκεί αρχίζει να το ψάχνει, ας πούμε, και φτιάχνει το μυθιστόρημα το οποίο, ξαναλέω, δεν έχει βγει στα ελληνικά. Το Space Invaders το είπαμε. Η ζώνη του Λυκόφυτος, λοιπόν, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Είπε ο Κώστας ο Δαρδανός πριν δύο πράγματα. Τι συμβαίνει? Μεσούς της δικτατορίας, ένας βασανιστής, ένα μέλος, ένας στρατιωτικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος δούλευε, εισαγωγικά, σε ένα κέντρο βασανιστήριων, σε αυτά τα παράνομα κέντρα βασανιστήριων τα οποία είχε η δικτατορία, αποφασίζει να μιλήσει. Πάει λοιπόν σε ένα περιοδικό, από αυτά που κάπως κυκλοφορούσαν με κάποιον τρόπο, λέει, ζητάει μια συγκεκριμένη δημοσιογράφο, λέει με αυτός, δείχνει και ταυτότητα
Και λέει, θέλω να μιλήσω. Μα του λέει αυτή, αν μιλήσεις, θα σε σκοτώσουν, διακινδυνεύεται η ζωή σου. Λέει αυτός, θέλω να μιλήσω. Εν πάση περιπτώσει, τα λέει, λέει τα πάντα για τα βασανιστήρια, λέει τα πάντα για τα μυστικά κέντρα κράτησης, γιατί ήταν τις πρώτες μαρτυρίες που πραγματικά απέδειξαν την ιστορία με τα δεκάδες μυστικά κέντρα κράτησης, βασανιστήριων και δολοφονιών που υπήρχαν στη Χιλή. Καταγράφονται αυτά. Το κείμενο έχει μια περιπέτεια, το οποίο, τι λέει το βιβλίο, και βγαίνουν τελικά, βγαίνει αυτό το υλικό στο προοδικό, με ένα πρωτοσέλιδο, με τη φωτογραφία του ανθρώπου αυτού και τίτλο «Εγώ βασάνισα». Και έχει μέσα όλη τη μαρτυρία για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πυροδοτεί μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση παγκοσμίως. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια μαρτυρία, ας πούμε, και που βεβαίως αναντήρητη, γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν πολλά πράγματα να συζητήσουμε το βιβλίο αυτό. Πρώτα απ' όλα, η ίδια επιλογή του θέματος. Η Φερνάντες λέει πως επειδή η επίσημη ιστορία της Χιλής συνήθως αποτυπώνεται σε άσπρο μαύρο, αυτό που την ενδιέφερε στην περίπτωση αυτή, γιατί θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό που κάνει ο βασανιστής αυτός δεν είναι μόνο ότι σπάει το φόβο. Είναι μια πολύ περίπλοκη ψυχολογική διαδικασία για να πάρει την απόφαση αυτή, η οποία δεν έχει κάνει μόνο με το φόβο, έχει κάνει με πολλά πράγματα. Έχει κάνει με άλλου τύπου βιώματα, απόψεις, ιδεολογίες, οικογενειακή ζωή, τα πάντα, ας πούμε. Μια ψυχολογική διαδρομή λοιπόν για να τα αποφασίσει, την οποία την παρακολουθούμε με έναν τρόπο συγκλονιστικό, νομίζω εγώ, στο βιβλίο, για να πάρει την απόφαση αυτή. Η Φερνάντες λοιπόν λέει ότι ήθελε, πέρα από το άσπρο και μαύρο που είναι η επίσημη αφήγηση, η επίσημη ιστορία, να μιλήσει για κάτι γκρίζο, για έναν τόπο άβολο. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Αντρές Βαλενσουέλα, ο βασανιστής, είναι θύμα και θήτης, κάθαρμα και ήρωας, ένα όν αταξινόμητο, μισό τέρας, μισό άγγελος. Θέλω να πω ότι δεν τον σε εισαγωγικά δικαιώνει, ξεπλένει επειδή κάνει την πράξη αυτή. Ξέρει πολύ καλά η Φερνάντες ότι ο άνθρωπος έχει σκοτώσει ανθρώπους. Έχει φυλακίσει, έχει πιάσει κόσμο, έχει βασανίσει, έχει σκοτώσει ανθρώπους. Είναι το μη επιλογή του αυτή. Τον αλλάζει τον ίδιο και έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην ιστορία της Χιλής, αλλά εξακολουθεί να θυμάται τι έχει κάνει, γιατί αυτός είχε εμπλακεί και σε απαγωγές και σε βασανιστήρια και γνωστό τους ανθρώπους. Δηλαδή ανθρώπους που ήταν γνωστοί, δεν ήταν κάποιοι. Δηλαδή τους ήξερε κάποιους από αυτούς ή ήξερε φίλους που ήξεραν κάποιους από αυτούς. Άρα δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το τραύμα. Αυτό λοιπόν το θέμα του τραύματος το πιάνει η Φερνάντες έτσι, με αυτό το πρόσωπο. Λέει μάλιστα η ίδια ότι έχει ακριβώς ενδιαφέρον να το συλλογιστεί κανείς αυτό, γιατί υπάρχει πολύ σιωπή στη Χιλή. Υπάρχει μια συμφωνία σιωπής για ό,τι συνέβη τα χρόνια αυτά. Και ένας βασικός λόγος για αυτό το τραύμα το οποίο παραμένει είναι η ατιμωρησία των βασανιστών. Θα πούμε λίγο παρακάτω δύο πράγματα για αυτά. Το βιβλίο λοιπόν είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Έτσι, έχει πολλά επίπεδα. Είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου από τότε που μπαίνει στο στρατό, πώς μπαίνει στις μυστικές υπηρεσίες, πώς αρχίζει να υπηρετεί στα κέντρα κράτησης, να βασανίζει, να παγάγει, να σκοτώνει και όλα αυτά. Είναι λοιπόν η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Δεύτερον, είναι η ιστορία της μαρτυρίας του. Τα λέει. Υπάρχει το κείμενο. Και μετά υπάρχει η αφήγηση πώς το κείμενο κατάφερε να βγει από τη Χιλή, να πάει στο αυτό, να ξαναγυρίσει, να μέχρι να τυπωθεί κλπ. Και τρίτον, αυτό που είναι κατά πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η βιογραφία και του ίδιου του βιβλίου της Φερνάντες, της ζώνης του Λυκόφωτος. Πώς η ίδια λοιπόν αποφάσισε να πιάσει ένα τόσο θέμα οδυνηρό και για την ίδια, γιατί η ίδια είχε φίλους που τους πιάσανε, τους σκοτώσανε κλπ. Ένα τόσο δύσκολο και πολλές φορές κινούμενο επιξηρού ακμής, θα έλεγα, θέμα, ας πούμε. Μας λέει λοιπόν και τη βιογραφία του βιβλίου της. Πώς αποφάσισε να το πιάσει, πώς αποφάσισε να το δουλέψει, τι προβληματισμούς είχε στην πορεία, ας πούμε, και τι αμφιβολίες και όλα αυτά. Αυτά τα τρία επίπεδα λοιπόν, η ιστορία του βασανιστή, η ιστορία της μαρτυρίας του και η ιστορία του βιβλίου που διαβάζουμε, συνθέτουν
το βιβλίο αυτό και είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ χαρακτηριστικό για αυτό που έλεγα πριν. Για αυτό το υβριδικό στυλ της Φερνάντες, το οποίο έχει μυθοπλασία, έχει ιστορία, έχει ντοκουμέντα, έχει μαρτυρίες, έχει σκέψεις, έχει απ' όλα. Για να κλείνω λίγο-λίγο, να μην φλιαρώ, θα πρέπει λίγο να εντάξουμε όλη αυτή τη συζήτηση και ειδικά το πόσο σκληρή είναι πολλές φορές οι Φερνάντες με την πραγματικότητα στη Χιλή, να την εντάξουμε λίγο στο πλαίσιο της πρόσφατης ιστορίας της Χιλής. Όπως ξέρουμε, η δικτατορία του Πινοτσέτ ήταν μια από τις πιο στιγερές, βάρβαρες, δολοφονικές δικτατορίες που έχει γνωρίσει ποτέ ο πλανήτης, με χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες βασανισμένους. Και όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, γίνεται το 88 το δημοψήφισμα, όπου ο Πινοτσέτ, γιατί και το 80, είπα πριν για τους Space Invaders, το δημοψήφισμα που έγινε της Χούντας για το σύνταγμα της Χούντας. Παρόλο που ήταν εντελώς κατευθυνόμενη η ψηφοφορία και με νοθεία και με όλα αυτά, είχε πάρει 60%. Δεν πήρε 99%. Έτσι. Όταν λοιπόν το 88 γίνεται το δημοψήφισμα που ο Πινοτσέτ διεκδικεί να εκλεγεί πρόεδρος για άλλα 8 χρόνια, η απάντηση είναι όχι. Θα έχετε δει στην ταινία το νο, πώς οργανώθηκε και η καμπάνια, ας πούμε, για να... Ήταν μια έκπληξη για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, τώρα πρόσφατα κοίταγα και κάποιο άλλο υλικά και βιβλία για αυτά, πώς όλοι οι εξόριστοι χιλιανοί Λατινοαμερικά σε όλο τον κόσμο εξεπλάγησαν, ενώ υπήρχε αισιοδοξία, υπήρχε πίστη και γι' αυτό δόθηκε η μάχη, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια τομή, ας πούμε, μια συγκλονιστική τομή. Όμως αυτή η μετάβαση δεν έγινε εύκολα. Γιατί η δικτατορία, επειδή ήταν αρκετά σκληρή και ριζωμένη σε διάφορα πεδία, ας πούμε, της εξουσίας, στην ουσία οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι δημοκρατικές κυβερνήσεις διαπραγματεύτηκαν τη μετάβαση αυτή με την δικτατορία. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Πινοτσέτ κατοχύρωσε, ο δικτάτορας, ο Πινοτσέτ, να είναι ισόβιος γερουσιαστής, είναι προνοϊόν διαπραγμάτευσης, για την ακρίβεια, συναλλαγή. Δηλαδή, η Φερνάντες λέει ότι η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία είναι μια συναλλαγή. Μια συμφωνημένη μετάβαση, όπου η δικτατορία εξασφάλισε πολύ μεγάλο βαθμό ατιμωρησία. Έτσι. Κυρίως όμως, εξασφάλισε να έχει ένα ρόλο στη μετέπειτα πολιτική ζωή, οι δικτάτορες να έχουν, ο Πινοτσέτ να παραμένει, ας πούμε, στη γερουσία, και κυρίως να παραμείνουν ζωντανές πολλές πλευρές πολιτικής της. Αυτό το πολύ σκληρό, το βάρβαρο μοντέλο, το νεοφιλελεύθερο που εφαρμόστηκε από τη δικτατορία, ας πούμε, με όλη αυτή την ομάδα, Chicago Boys κλπ, στην ουσία συνταγματοποιήθηκε. Είχε πολύ μικρές δυνατότητες η δημοκρατική κυβέρνηση μετά να κάνει αλλαγές σε μια οικονομική πολιτική, σε μια κοινωνική πολιτική κλπ. Και όλο αυτό το πράγμα το οποίο συσσωρεύθηκε και όλο αυτό, δηλαδή η ατιμωρησία, η συνέχιση της πολιτικής αυτής, η αίσθηση της συμφωνημένης μετάβασης, συσσωρέθηκε και βεβαίως είναι μια, κατά τη γνώμη μου, κατά την προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω και γενικότερα, η βασική αιτία της μεγάλης έκρηξης που έγινε το 19 στη Χιλή. Θα θυμάστε όλο αυτό το κίνημα το οποίο ξέσπασε στη Χιλή και κράτησε μήνες και με κορονοϊούς και υποχωρούσε, ξαναφούντωνε κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή εδώ στα κανάλια και γενικά ακούγαμε, ας πούμε, ότι το κίνημα αυτό, αυτή η εξέγερση, ξεκίνησε επειδή αυξήθηκε το ειστήριο στα λεωφορεία, στο μετρό, δεν θυμάμαι, στα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, 30 πέσους. Φώναζαν λοιπόν οι διαδηλωτές ότι δεν είναι τα 30 πέσους, είναι τα 30 χρόνια. Αυτό νομίζω το σύνθημα συμπυκνώνει αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, στην ουσία υπήρχε όλο το βάρος της δικτατορίας και αυτό το κίνημα του 19, ένα πολύ μεγάλο κίνημα, μάλιστα με, νομίζω, κεντρικό άξονα το ειδικό βάρος, το ρόλο του φεμινιστικού κίνηματος στη Χιλή, οδήγησε τελικά σε ανατροπές που γίνανε στην πορεία, οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει το σύνταγμα της δικτατορίας και γι' αυτό εκλέχτηκε η Συντακτική Βουλή, η οποία διαμόρφωσε ένα νέο σύνταγμα,
οδήγησε στην εκλογή του Μπόριτς στην Προεδρία. Υπήρχε, το Σύνταγμα ολοκληρώθηκε, ξαναμπήκε δημοψήφισμα. Εδώ υπήρχε ένα, θα έλεγα, πισωγύρισμα σε μια μάλλον πορεία που φαινόταν ευθύγραμμη κάποια στιγμή, γιατί απορρίφθηκε το νέο Σύνταγμα το οποίο κατατέθηκε. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά το θέμα δεν έχει κλείσει. Δηλαδή δεν γυρίζει εύκολα η χειλή στο παρελθόν του Συντάγματος του Πινοτσέτ. Μπορεί το Σύνταγμα το οποίο απορρίφθηκε τώρα να αλλάξει, να διορθωθεί, να ξαναμπεί σε διαδικασίες κλπ. Αλλά είναι βέβαιο ότι πάμε σε μια νέα κατάσταση λίγο-λίγο. Βεβαίως με όλα τα πισωγυρίσματα, τις δυσκολίες, τις ολισθηρές καταστάσεις που υπάρχουν σε μια τόσο δύσκολη μετάβαση. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην φλιάρισα πολύ. Ο Τάσος, ο παπάς έχει το λόγο. Καλό μεσημέρι. Είπε προηγουμένως ο Κώστας προσπαθώντας να κάνει μια σύγκριση με τον ήρωα πρωταγωνιστή του βιβλίου για τον Γερμανό δημοσιογράφο που πήγε στη δίκη του Auschwitz το 1962. Προφανώς ήταν αξιέπαινη η πρωτοβουλία του, γιατί συγκρούστηκε με τα στερεότυπα της γερμανικής κοινωνίας και συγκρούστηκε με το καθεστώς λήθης που είχε επιβληθεί στη γερμανική κοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με την θεωρία της συλλογικής ευθύνης, νομίζω όμως για το παράδειγμα της Γερμανίας της ναζιστικής, αυτή η θεωρία έχει βάση. Οι Γερμανοί, η πλειονότητα των Γερμανών εκείνη την εποχή, δεν ανέχτηκε απλά την τυραννία, αγάπησε το καθεστώς, ερωτεύτηκε το Χίτλερ. Έτσι. Και όταν λέει εκ του ασφαλούς το έκανε, δεν διέτριχε κίνδυνο η ζωή του. Εδώ, ο ήρωας του βιβλίου έκανε απονενοημένο διάβημα. Η δικτατορία του Πινοτσέτ κρατούσε καλά. Θα μπορούσε, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του και σε κίνδυνο τη ζωή και τις ελευθερίες αγαπημένων του προσώπων. Έτσι. Θα μπορούσε, εάν είχε μετανιώσει, που όντως είχε μετανιώσει για αυτά που είχε διαπράξει, είχε και άλλες επιλογές. Να αποσυρθεί χωρίς να καταγγείλει ή να φύγει από τη χώρα χωρίς να καταγγείλει. Αυτός όμως επέμεινε να καταγγείλει. Έτσι. Και γι' αυτό και η μετέπειτα, βέβαια, ανάλογο εγχείρημα στην ελληνική Χούντα δεν έχουμε. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιον καλά μες στη Χούντα. Ούτε εκ των υστέρων από τους πρωταγωνιστές να έχουν δηλώσει συγγνώμη, κάναμε λάθος, να έχουν κάνει αυτοκριτική. Έτσι. Και δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο με τον Μοράλες στην Ελλάδα, πού θα δημοσιευόταν αυτό στην Ελλάδα. Έτσι. Εκεί υπήρχε κάτι. Η Φερνάντες τον χαρακτηρίζει μισό ήρωα, μισό γουρούνι. Έτσι τον χαρακτηρίζει. Είναι λίγο αυστηρή μαζί του. Θα μου πεις, έχει συνδέσει το όνομά του και την πρακτική του με δολοφονίες, με βασανιστήρια, αλλά το ξεπέρασε αυτό. Συμφιλιώθηκε με την ιδέα ότι αυτό που κάνει δεν έχει καμία σχέση, έτσι, και με την ηθική και με τη δημοκρατία, γιατί ξέρετε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα, κανένα από αυτά δεν έχει πει ότι είμαι δικτατορία, έτσι. Όλα λένε ότι είμαστε δημοκρατίες και έχουμε επιβληθεί με λίγο βίαια μέσα, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του κομμουνισμού και όλα αυτά τα ωραία. Ποιο ήταν το διεθνές περιβάλλον την περίοδο Αλιέντη στη Χιλή? Ο ψυχρός πόλεμος στην κορύφωσή του. Στο Βιετνάμ ο πόλεμος δεν πήγαινε καθόλου καλά για τις ΗΠΑ. Είχαν αρχίσει ήδη διαπραγματεύσεις με τους Βορειοβιετναμέζους από το 1968, κατέληξαν το 1973 και ο πόλεμος τελείωσε το 1975. Είχαν συμφιλειωθεί, η Αμερικανική διοίκηση είχε συμφιλειωθεί με την ιδέα της ήττας, της πανολεθρίας. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχαν ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα. Ιταλία, Γαλλία. Το καθεστώς του υπαρκτού, παρότι παρουσίαζε συμπτώματα κόπωσης, δεν είχε εμφανίσει σημάδια κατάρρευσης. Έγινε μετά από αρκετά χρόνια αυτό. Ο αραβικός εθνικισμός κέρδιζε έδαφος. Το κίνημα των αδεσμεύτων απειλούσε τις ισορροπίες. Το κουβανέζικο μοντέλο στην αυλόπορτα των ΗΠΑ άντεχε παρά το εμπάργκο. Ο ηγέτης του Φιντελ Κάστρο γλίτωνε συνεχώς από απόπειρες δολοφονίας. Οι Κουβανοί βοηθούσαν χώρες του Τρίτου Κόσμου και μόλυναν, εντός εισαγωγικών, με ανατρεπτικές ιδέες τους πληθυσμούς. Αυτό λοιπόν που γινόταν στη Χιλή, όπως είχε πει ο Κίσιγκερ, δεν έπρεπε το παράδειγμα της Χιλής να γίνει μεταδοτικό. Και έπρεπε να το σταματήσουν με βίαιο τρόπο. Λέει σε μία συνέντευξή της η Φερνάντες, απαντώντας την ερώτηση για το πώς νομίζω ότι διαβάζονται τα βιβλία της στο εξωτερικό, είπε,
προς μεγάλη μου έκπληξη, λειτουργούν πολύ καλά. Νομίζω πως αυτά που γράφω είναι τρομερά τοπικά, γιατί είναι ένα είδος ανίχνευσης της πρόσφατης ιστορίας μας και γι' αυτό μου φαίνεται πολύ παράξενο που στο εξωτερικό υπάρχουν κώδικες ώστε να μπορούν να κατανοούν αυτά που γράφω. Εδώ κάνει ένα λάθος, γιατί δεν είναι καθόλου τοπικό παράδειγμα το μοντέλο Αλιέντε και το πραξικόπημα Πινοτσέτ. Η συζήτηση που προκλήθηκε μετά την ανατροπή του Αλιέντε ήταν παγκόσμια και τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνεται με τη συζήτηση που ξεκίνησε μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το πραξικόπημα στη Χιλή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στον χώρο της αριστεράς, όλων των εκδοχών της αριστεράς. Συζήτηση που δεν έχει κλείσει και που, κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να κλείσει. Η ριζοσπαστική αριστερά μίλησε για τις θηριώδεις αυταπάτες του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Κατέληξε στα εξής συμπεράσματα. Ο κοινοβουλευτικός δρόμος για τον σοσιαλισμό δεν υπάρχει. Η πορεία βήμα-βήμα προς τον σοσιαλισμό είναι αναρκοθετημένη. Κατάκτηση της κυβέρνησης με εκλογικά μέσα, κατάκτηση της εξουσίας με επανάσταση. Η ελπίδα του Αλιέντε ότι η δημοκρατική παράδοση της Χιλής θα γίνει η ασπίδα για τη δημοκρατία διαψεύστηκε. Η προσδοκία του Αλιέντε ότι η ηγεσία του στρατεύματος δεν θα συνενέσει σε λογικές βίες ανατροπής της εκλεγμένης κυβέρνησης δεν δικαιώθηκε. Άλλωστε είχαν γίνει και άλλες απόπειρες πραξικοπήματος. Πίστευε ο Αλιέντε ότι το Συντηρητικό Κόμμα της Χιλής θα υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Το κόμμα αυτό όμως καλούσε το στρατό να επέμβει για να ανατρέψει τη σπήρα των Εβραιοκομμουνιστών. Αυτό ήταν ο τίτλος πρωτοσέλιδου άρθρου στο εκφραστικό όργανο της Χριστιανοδημοκρατίας. Παραμονές του πραξικοπήματος του Πινοτσέτ. Ο ηγέτης της Χριστιανοδημοκρατίας, Φρέι, δεν αποδοκίμασε το πραξικόπημα, ήλπιζε ότι θα διαδεχθεί αυτός την κατάσταση μετά από ένα μεταβατικό διάστημα. Διαψεύστηκε. Δεν εξόπλισε, λέει η ριζοσπαστική αριστερά, τους κινητοποιημένους εργάστες ώστε να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος στρατοκρατία. Αντιθέτως, ζητούσε από τους εργάτες που είχαν καταλάβει εργοστάσια και επιχειρήσεις να αποχωρήσουν για να μην προκληθούν οι πλούσιοι ιδιοκτήτες και το στράτευμα. Ωστόσο, αυτά είναι τα συμπεράσματα ενός κομματιού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Διαφορετικά συμπεράσματα από την τραγωδία στη Χιλή έβγαλε το μαζικότερο κομμουνιστικό κόμμα της Ευρώπης, ο λόγος για το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο τότε γραμματέας του κόμματος, Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, έγραψε στο θεωρητικό περιοδικό του κόμματος τρία άρθρα με αφορμή το πραξικόπημα στη Χιλή. Σημείωνε ότι η χιλιάνικη εμπειρία απέδειξε ότι η απόσπαση της πλειοψηφίας στις εκλογές, ακόμα και του 51% των ψήφων, δεν έπρεπε να οθήσει την αριστερά σε κινήσεις που μπορεί να έκοβαν την κοινωνία στη μέση και να έφερναν σπέρμα εμφυλίου πολέμου, και γι' αυτό προέκρινε τη συμμαχία με τα μεσαία στρώματα, που ήταν η σπονδυλική στήλη των τότε σύγχρονων κοινωνιών και νομίζω ακόμα και τώρα είναι. Η εφαρμογή αυτής της θεωρητικής προσέγγισης στην πολιτική ήταν ο ιστορικός συμβασμός με τη Χριστιανοδημοκρατία. Η θεωρία του ιστορικού συμβασμού. Για να οδηγηθεί στη συγκεκριμένη ανάλυση του Μπερλιγκουέρ, δεν επηρεάστηκε μόνο από το αποτυχημένο πείραμα του Αλιέντε. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία υπήρχαν πολιτικές, στρατιωτικές και παρακρατικές ομάδες που σχεδίαζαν υπό την υψηλή εποπτεία των Αμερικανών πραξικόπημα για να μην πέσει η χώρα στα χέρια των κομμουνιστών. Οι Ιταλοί νεοφασίστες είχαν έρθει στην Ελλάδα και εκπαιδεύονταν από την ελληνική χούντα για να οργανώσουν πραξικόπημα στην Ιταλία. Λέει σε ένα σημείο της. Δηλώνει πρώτα απ' όλα στην αυτοτοποθέτησή της, στην αυτοπροσωπογραφία της. Τι είμαι? Ηθοποιός επειδή μ' αρέσει. Συγγραφέας για να τα πρίζω σε κάποιους. Για να μην ξεχαστεί ό,τι δεν πρέπει να ξεχαστεί. Σεναριογράφο σύριαλ για να επιβιώνω. Ενοχλητική χιλιανή, ενίοτε εξαγριωμένη. Η ίδια η συγγραφέας λέει ότι η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία ήταν μια συναλλαγή. Συμφωνούν και πολλοί στη Χιλή με αυτή την εκδοχή. Μια συμφωνημένη μετάβαση που εξασφάλιζε αφενός ατιμωρησία στον Πινοτσέτ, όπως είπε ο Κώστας, και τους εγκληματίες της δικτατορίας και αφετέρου μια ορισμένη συνέχεια σε πλευρές της πολιτικής που εφάρμοσε η δικτατορία. Ο Πινοτσέτ εφάρμοσε με επιτυχία το μοντέλο που επιχείρησε να εφαρμόσει ο Παπαδόπουλος στην Ελλάδα, με το πείραμα Μαρκεζίνη. Αυτό ακριβώς το έκανε με μια διαφορά αρκετών χρόνων. Αυτός πέτυχε. Έτσι. Τότε, όταν επιχείρησε ο Παπαδόπουλος να κάνει το πείραμα Μαρκεζίνη, κάποιες πολιτικές δυνάμεις ήταν έτοιμες να συνενέσουν. Το εγχείρημα, ευτυχώς, απετράπη λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Έτσι. Σε μία συνέντευξη που έδωσε η Φερνάντες στην εφημερίδα συντακτών στη Μικέλα τη Χαρτουλάρη που έχω απέναντί μου εδώ, της κάνει την ερώτηση, όταν ο Νέλσον Μαντέλα αποφυλακίστηκε, συνήθιζε να λέει «Να συγχωρούμε, αλλά να μην ξεχνάμε». Ο Λουίς Σεπούλβεδα επέμενε «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε». Εσείς υποστηρίζετε κάτι εξίσου ριζοσπαστικό. «Δεν συγχωρούμε, θυμόμαστε». Είναι μια πρόταση αρκετά δύσκολη για μια κοινωνία που θέλει να κάνει μια καινούρια αρχή ή που αναζητά μια κάποια κανονικότητα. Και απαντάει η συγγραφέας. Το να ξεκινάμε από την αρχή δεν σημαίνει ότι αρχίζουμε από το μηδέν. Σημαίνει ότι εγκαινιάζουμε μια νέα φάση, έχοντας όμως ξεκάθαρο ποιες υπήρξαν οι καλύτερες και οι χειρότερες πράξεις μας. Αν δεν έχουμε καθαρό το παρελθόν μας, αν δεν θυμόμαστε τι έχουμε κάνει, μπορούμε να επαναλαμβάνουμε επάπειρον τα ίδια λάθη, χωρίς να βγαίνουμε ποτέ από την παγίδα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της σημερινής χυλής είναι αυτό. Η λύθη που μας έχει κάνει από τη δικτατορία μέχρι σήμερα να βαδίζουμε σε κύκλο, να μην προχωράμε μπροστά, να επιμένουμε στα ίδια σφάλματα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει ασφαλώς να θυμόμαστε, πρέπει ασφαλώς να αντιστεκόμαστε με σθένος στις απόπειρες αναθεώρησης ιστορίας, έχουμε και διάφορα τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα, για οι απόπειρες αναθεώρησης για να εξαγνιστούν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές, έτσι. Αλλά πρέπει και να συγχωρούμε όταν υπάρχει ειλικρινή συγγνώμη, αναγνώριση λαθών, αποδοχή ευθύνης και λειτουργική αυτοκριτική. Και στην περίπτωση του πρωταγωνιστή του βιβλίου υπάρχουν αυτά. Αυτά τα ολίγα θέλω να πω για την ώρα και ελπίζω η συζήτηση. Ναι, απλώς να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο ο Τάσος, λίγο για να δούμε λίγο το γενικό πλαίσιο και στο επίπεδο της. Του πολιτισμού, θα έλεγα, όχι μόνο της λογοτεχνίας. Το θέμα του πώς θυμόμαστε αυτά τα πράγματα είναι ένα ζήτημα το οποίο το πραγματεύονται πάρα πολλοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, αυτού του πολιτισμού, το κίνημα, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Λέει μια φράση ένας συγγραφέας από το El Salvador, ο Χόρχε Γκαλάν, που φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λέει ότι έχουμε μάθει να ζούμε σε κοινωνίες που κινούνται μεταξύ σιωπής και λησμονιάς. Σιωπής και λήθης. Δεν λέει μεταξύ μνήμης και λήθης. Λέει μεταξύ σιωπής, αποσιώπησης και λήθης. Αν το σκεφτούμε δηλαδή σαν τοπίο αυτό, είναι βαρύ. Δεν υπάρχει μνήμη. Υπάρχει μόνο τι αποσιωπάται και τι γίνεται προσπάθεια να ξεχαστεί. Το χειρότερο είναι διαστρέβλωση βέβαια. Είναι αυτό που γίνεται αυτή. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχουν αυτά τα πράγματα, πολλές φορές ακόμα και η λογοτεχνία μπαίνει στη Λατινική Αμερική σε θέματα αρκετά βαθιά θεωρητικά, τα οποία τα πιάνει με τον τρόπο της. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τώρα, από μνήμης το λέω, αλλά πώς ξεκινάει ο Γκαλεάνο στις ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Η πρώτη του, ας πούμε, φράση λέει ότι στον πλανήτη που ζούμε, ας πούμε, και αυτός ο καταμερισμός εργασίας που έχουμε, συνίσταται στο ότι μερικές χώρες εξειδικεύονται στο να κερδίζουν και άλλες στο να χάνουν. Όλη η θεωρία της εξάρτησης, η οποία συζητήθηκε στην αριστερά, στο παντού, στην πολιτική επί δεκαετίες, και όχι μόνο στην αριστερά, γενικότερα, σε μία φράση, λέει στον Γκαλεάνο. Και αυτή η ευρεία συζήτηση για την μνήμη και τη λύθη είχε πάρει κάποιες πλευρές. Να θυμίσω μόνο και κλείνω με αυτό, ότι αυτό το γεγονός που συνέβη στη Χιλή, όπου τουλάχιστον, μέχρι κάποια στιγμή που βγαίνανε στοιχεία, τουλάχιστον 329 αγάλματα που υπήρχαν στη Χιλή, είτε σε αυτά έγινε παρέμβαση, είτε καταστράφηκαν, είτε οτιδήποτε άλλο, μεταφέρθηκαν αλλού. Δηλαδή, και αυτό μάλιστα ξεκίνησε μια διεθνή συζήτηση, τη μάχη των μνημείων, για όταν, ας πούμε, το άγαλμα ενός αποικιοκράτη θα μείνει εδώ, πρέπει να καταστραφεί, πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Όλο αυτό ήταν μαζικό στη Χιλή, η δράση στα αγάλματα. Και σας λέω, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν αφορά μόνο τη Χιλή πια. Έχεις το άγαλμα του αποικιοκράτη, το αφήνεις εκεί, το αφήνεις για θυμάτο κόσμο, το καταστρέφεις, το κάνεις κάτι άλλο. Είχε ξεκινήσει με κάποιο τρόπο λίγο πρόχειρο
μετά το 89 στις χώρες του υπαρκτού, ας πούμε, αλλά τώρα με την ιστορία της Χιλίας και με το κίνημα το οποίο έγιναν τις παρεμβάσεις, πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και ξαναήρθε το θέμα της συζήτησης μεταξύ μνήμης και λύθης από ένα άλλο απρόσμενο, θα έλεγα, ας πούμε, παραθυράκι. Να πω ότι το βιβλίο αυτό που είπε στον Γκαλεάνο το έκανε δώρο Τσάβες στον Ομπάμα. Δεν ξέρω αν το διάβασε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και να πούμε ότι ο Πινοτσέτ συνελήφθη στην Αγγλία μετά τη δίωξη που είχε ασκήσει Ισπανός εισαγγελέας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δικάστηκε. Δεν εκδόθηκε στην Ισπανία για λόγους υγείας, επειδή ήταν άρρωστος. Για τα ίδια αδικήματα δικάστηκε στη Χιλή, την περίοδο που ήταν ακόμα, και αθώθηκε. Έφυγε από την Αγγλία, δεν εκδόθηκε λόγους υγείας και έφτασε και βγήκε μια χαρά από το. Ήταν και λίγο προκλητικό, ας πούμε. Βγήκε από το αεροπλάνο μια χαρά, ας πούμε. Και... λοιπόν, να μπούμε στη συζήτηση. Όποια θέλει να ρωτήσει, να πει κάτι, μια άποψη και αυτά, να ξεκινήσουμε να συζητάμε. Μια που είπαμε για δημοκρατία και δικτατορία, να δούμε μήπως η έννοια της δημοκρατίας την εποχή μας και από αρχής της καπιταλιστικής, ας πούμε, τρόπου έκφρασης, δηλαδή μέσω των κομμάτων, μήπως και αυτό είναι ένας είδος δικτατορίας. Είναι όμως τόσο καλά καλυμμένο και κρυμμένο, ούτως ώστε να μην γνωρίζουμε ότι ο αρχηγός της κυβερνήσεως, της εκάστοτε κυβερνήσεως, είναι ένας δικτάτορας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ήθελα να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι άλλο πράγμα η δικτατορία και άλλη δημοκρατία. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με τα προβλήματα που έχει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει κάποιους κανόνες μιας δημοκρατικής λειτουργίας και τα κόμματα είναι στοιχείο κεντρικό αυτού του τοπίου, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι λάθος. Δηλαδή, είναι λάθος να ξεφεύγουμε, ας πούμε, και να συχαίουμε τόσο εύκολα συστήματα τα οποία μπορεί να διαφωνούμε με το πώς λειτουργούν, ας πούμε, ή να έχουν προβλήματα κλπ. Με τη δικτατορία, που όπως είπαμε για τον Πινοτσέτ πριν, είχε χιλιάδες νεκρούς, βασανιστήρια, φυλακές και αυτά. Είναι άλλο πράγμα να συζητάς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τι πλευρές έχει, και άλλο εύκολα να την ταυτίσεις με τη δικτατορία. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Τάσο. Και εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την. Είναι λίγο αφοριστική και ισοπεδωτική η προσέγγιση σας. Όντως, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν περνάει τα καλύτερά της. Είναι σε κρίση. Και αυτό φαίνεται από τα υψηλά ποσοστά αποχής σε όλες τις εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε ευρωεκλογές, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες. Τα κόμματα δεν είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει κρίση του κομματικού φαινομένου. Αν πάρουμε από την Ελλάδα. Ναι, γενικά της αντιπροσώπευσης, δηλαδή στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 ήταν ένα από τα καθήκοντα που είχε ο μέσος Έλληνας πολίτης να κρατήσει σε κάποιο κόμμα. Κυρίως της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, έτσι. Αυτό τώρα ο εκφυλισμός των κομμάτων δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στην πολιτική ζωή. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Να εξχρονιστούν. Χρησιμοποιώ τη λέξη για τη συνεννόηση, όχι με το αρνητικό πρόσημο που έχει αποκτήσει, προφανώς να εκδημοκρατιστούν, προφανώς οι ηγεσίες να λογοδοτούν στα κομματικά μέλη, προφανώς να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στο ιστορικό των κομμάτων, προφανώς τα κομματικά όργανα πρέπει να λειτουργούν και όχι αυτό που γίνεται τώρα, μαζεύονται οι βουλευτές ή τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής απλώς για να χειροκροτούν τον αρχηγό ή τον Γενικό Γραμματέα. Έτσι δεν είναι. Ωστόσο, η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, για να πω τη γνωστή φράση του Τσόρτσιλ, είναι πολύ αδύναμο, εν πάση περιπτώσει, σύστημα, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Ναι, το λέω με ελεύθερη απόδοση. Αλλά δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Το λέω με ελεύθερη απόδοση. Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, όχι από εσάς, από διάφορους, όταν λένε δικτατορία, όταν λένε να ταυτίζουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα με τις δικτατορίες, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είπα για εσάς. Ο Ναζισμός, για παράδειγμα, δεν ήταν δικτατορία. Ήταν ολοκληρωτικό καθεστώς.
επί σωμάτων, μυαλών και ψυχών. Είναι άλλο πράγμα. Επειδή το κοινό ανάμεσα σε μια δικτατορία και σε ένα δεν κοινό... Συνέκρινα. Ναι, δεν λέω για σας. Το κοινό ανάμεσα σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεξιού τύπου, σε μια δικτατορία και σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς είναι ο καπιταλισμός, δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Με διαφορετικές πολιτικές υπηρετούν τις απόψεις τους. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε αστική δημοκρατία με όλα τα ρωτά του, σου επιτρέπει να υπάρχεις, να διαφωνείς, ακόμα και να την αμφισβητείς, ακόμη και με ένοπλο τρόπο. Χωρίς αποτέλεσμα, ίσως. Ο κύριος και μετά... Ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση... Ναι. Ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση επί πραγματικού στοιχείου, που είναι η μετάφραση του βιβλίου. Και θα ήθελα να μάθω από το μεταφραστή πόσο τον δυσκόλεψε και αν σαν άνθρωπος της διανόησης μπορούσε καλύτερα να το γράψει ή να το μεταφράσει. Ποιο τον δυσκόλεψε περισσότερο. Ποιο θα τον δυσκόλεψε. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω γενικά λίγο τη λογική ότι με μία έννοια δεν υπάρχει εύκολη μετάφραση. Δηλαδή, κάθε μετάφραση έχει τον πόνο της, τη δυσκολία της. Πρέπει να βρεις τα κλειδιά, να βρεις το ύφος συγγραφέα, δεν είναι... βέβαια, όταν έχεις μια συγγραφέα που αγαπάς, αυτό αμέσως σε κάνει να έχεις πιο καλή επαφή με το κείμενο και με την ίδια τη συγγραφέα, γιατί μπορεί να σε βοηθήσει, ας πούμε, αν υπάρχουν δυσκολίες κλπ. Η μετάφραση η οποία παραδίδεις όταν τελειώνεις είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνεις. Βεβαίως, όταν μία μετάφραση τη βλέπεις μετά από 10 χρόνια, θα μπορούσε βεβαίως να κάνεις και αλλαγές και να το ξανασκεφτείς κλπ. Όπως και τις πρώτες εγγραφές. Προφανώς. Αλλά εκείνη στιγμή που δίνεις είναι αυτό που μπορείς να κάνεις, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Τώρα για τη συγγραφή, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι εννοείται, ας πούμε. Τι... Εννοώ, ξέρετε τη δομή αυτή του βιβλίου, ξέρετε τι δυσκολίες είναι, τι... Όχι, εγώ νομίζω πως... Εσείς θα μπορούσατε, είναι η προτική, θα είναι καλύτερο και θα το γράψετε ή να το μεταφράσετε. Τι σας δυσκόλεψε. Ναι, γενικά είναι λίγο παγίδα ο μεταφραστής ή μεταφράστρια να μπαίνουν στη θέση του συγγραφέα, γιατί δεν είναι. Πρέπει να ακολουθούν τη γραμμή, δηλαδή δεν πρέπει να μπαίνουν στον πειρασμό να ξαναγράψουν το βιβλίο, ας πούμε. Είναι λίγο... απάντως νομίζω πως τα βιβλία της Φερνάντες έχουν μια πάρα πολύ καλή οικονομία και δίνει και ιδιαίτερη φροντίδα στη σύνθεση και τη δομή της. Δεν έχει μια ευθύγραμμη αφήγηση, έχει μια πολυεπίπεδη αφήγηση, με πολύ καλή οικονομία, είναι μικρά βιβλία, τα οποία λένε μια ολόκληρη ιστορία σε πολύ λίγες σελίδες. Άρα είναι δύο στοιχεία τα οποία εγώ τα θεωρώ σημαντικά για ένα βιβλίο λογοτεχνίας, δηλαδή την καλή οικονομία, την προσεγμένη οικονομία και την καλοδουλεμένη δομή. Τα θεωρώ δύο σημαντικά στοιχεία. Σε αυτά οι Φερνάντες, κατά τη γνώμη μου, είναι καλή, είναι καλή συγγραφέα και γι' αυτό θεωρώ πως είναι καλά και τα βιβλία της. Να συμφωνήσω ως αναγνώστης με αυτό και να πω ο Έλληνας συγγραφέας που ζει και εργάζεται στην Σουηδία, ο Καλυφατίδης, έχει πει μία φράση που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Λέει: ορισμένοι ακαδημαϊκοί και συγγραφείς μιλούν και γράφουν σαν να έχουν καταπιεί σύννεφο. Και φλιαρία και σύγχυση. Να πω κάτι. Παρεμβάλλουμε, γιατί είναι σχόλιο πάνω σε αυτό που ρώτησε ο φίλος μας και πάνω σε αυτό που είπες εσύ, Κώστα, αν σε δυσκόλεψε η μετάφραση και πόσο σε δυσκόλεψε. Να πω ότι επειδή όλες οι μεταφράσεις περνούν από τα μάτια μου, θα έλεγα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε την περίπτωση του κ. Θανασίου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής. Δεν μου έδωσε πουθενά την εντύπωση ότι τον δυσκόλεψε η μετάφραση. Ξέρω ότι σε πολλά σημεία δούλεψε πάρα πολύ, ακόμα και σε λέξεις, όχι σε φράσεις ή παραγράφους, γιατί έτσι δουλεύει κάθε τίμιος, υπεύθυνος και καλός μεταφραστής. Δεν περνάει πάνω από το κείμενο σαν να κάνει σκιν και έφυγε και το δίνει στον Ευδότη και μετά ταλαιπωρείται ο Ευδότης με επιμέλειες και ξαναεπιμέλειες και διορθώσεις και ξαναδιορθώσεις. Εδώ λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, γιατί
ο κ. Θανασίου δίνει κείμενα εξαιρετικά. Η ψυχή του ξέρει πόσο τον δυσκολεύουν. Έτσι. Αυτό είναι, νομίζω, το χαρακτηριστικό κάθε καλού μεταφραστή. Να ρωτήσω εγώ κάτι το μεταφραστή τότε, λοιπόν. Από τη στιγμή που μεταφράζεις ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, πηγαίνεις στην ιστορία που περιγράφει, όχι για να δεις αν είναι ακριβής, αλλά για να έχεις μια εικόνα των περιστατικών του πεδίου, εν πάση περιπτώσει, πάνω στο οποίο αναπτύσσει το συγγραφέα, αναπτύσσει την ιστορία του συγγραφέας. Εγώ πάντα ελέγχω όλα τα πραγματολογικά στοιχεία που πάρεις ένα βιβλίο. Ναι, όχι για την ακρίβεια, για να ξέρεις εσύ, εν πάση περιπτώσει. Για δύο λόγους. Ναι. Και για να ξέρεις να μπει στο κλίμα, πρέπει να μπει στο κλίμα. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και ένας έλεγχος γι' αυτό. Οπότε εδώ θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, νομίζω η Ζωή το ξέρει. Σε κάποιο σημείο υπήρχε, δεν θυμάμαι σε ποιο τώρα, ένα μικρό λάθος σε ένα αριθμό. Δεν θυμάμαι, νομίζω η ημερομηνία ήταν 25-26. Κάτι τέτοιο. Και το βρήκα. Τη ρώτησα την Νόνα ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Μου απάντησε ότι όντως αυτό έχει, είναι, κυκλοφόρησε τόσα χρόνια στη Χιλή, είχε μεταφραστεί στα αγγλικά, ήταν στη short list για το βραβείο μετάφρασης στις ΗΠΑ. Και τα δύο βιβλία. Ναι, δεν το έχει εντοπίσει κανένας, οπότε μου είπε να το διορθώσουμε εδώ. Οπότε η ελληνική είναι η οριστική έκδοση του βιβλίου, ας πούμε, γιατί έχει διορθωθεί και το λάθος. Το οποίο θα πάρεις ένα κομμάτι του βραβείου που θα πάρει το βιβλίο. Ναι, εγώ θα αφήσω το μεταφραστή και να γυρίσω στη συγγραφέα. Η Φερνάντες, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε για αυτήν, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα του ενεργού ανθρώπου. Είναι δηλαδή συγγραφέας, είναι ηθοποιός, είναι σεναριογράφος, είναι δημοσιογράφος. Είναι με άλλα λόγια μια γυναίκα η οποία δεν διστάζει να πάρει θέση, που δρά, που εκτίθεται. Πολιτικά έχει πάρει θέση, είναι σαφές αυτό. Και αυτό που θέλω να βάλω στη συζήτηση και να ρωτήσω, έτσι να γίνει μια κουβέντα, είναι σε αυτή την περίοδο των πολλαπλών κρίσεων και του επιχειρούμενου ιστορικού αναθεωρητισμού, γιατί είναι μειοψηφία τα παραδείγματα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Γιατί δεν παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς καμία διάθεση, χωρίς καμία ισοπεδωτική λογική. Γιατί είναι λιγότεροι οι άνθρωποι, να το πω αλλιώς, λιγότεροι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μπροστά προκειμένου να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα της μνήμης ενάντια στη λύση. Να αρχίσουμε από ένα πνευματικό άνθρωπο. Όχι. Συζήτηση να γίνεται. Δεν είναι δημοσιογραφική, είναι θεωρητική πολιτική ερώτηση αυτή. Πολιτική, ναι. Ναι. Αλλά εδώ έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια και από διανοούμενους, οργανικούς διανοούμενους του συστήματος, όπως είναι η ακριβής ορολογία, αλλά και από πολιτικούς, μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Αυτό προέκυψε και για την ιστορία του εμφυλίου, για την ιστορία της κατοχής, έτσι, και για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αυτό προέκυψε ως αντίδραση. Γιατί ποιο ήταν ο μύθος που κυριαρχούσε στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα? Ότι αυτοί που έχασαν τον εμφύλιο, οι ιτημένοι δηλαδή, έγραψαν και την ιστορία του εμφυλίου. Και την έγραψαν με τέτοιο τρόπο για να δικαιωθούν οι δικές τους επιλογές και να αποδοκιμαστούν οι επιλογές των νικητών. Αυτό ήταν το θεώρημα της συντηρητικής παράταξης. Έτσι. Και σου λέει τώρα, δεν μπορεί αυτοί που είναι ιτημένοι να γράφουν την ιστορία από τη δική τους πλευρά και να καταθέτουν τις δικές τους εκδοχές και να γίνονται δεσπόζουσες αυτές οι εκδοχές, ήρθε η σειρά μας να ανατρέψουμε αυτό το σκηνικό. Και άρχισε όλη η προσπάθεια νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών του δοσιλογισμού και του μαυραγωρητισμού, έτσι. Γιατί οι μαυραγωρίτες και οι δοσίλογοι χρησιμοποιήθηκαν από το μετεμφυλιακό καθεστώς και μέσα στον εμφύλιο και μετά τον εμφύλιο και πήραν κέρια απόσταση στην ελληνική πολιτική ζωή και στο ελληνικό παρακράτος της μετεμφυλιακής περίοδου και έπρεπε με έναν τρόπο να εξαγνιστούν. Έτσι. Αυτή η προσπάθεια έγινε, η απόπειρα έγινε και με το Πολυτεχνείο. Δεν υπήρχαν έκρηξη στο Πολυτεχνείο, αυτά που λέτε είναι μυθεύματα. Το Πολυτεχνείο ευθύνεται για την τραγωδία στην Κύπρο και που χάθηκε η μισή Κύπρος μετά την εισβολή των Τούρκων. Αυτά είναι τα επιχειρήματα μιας συντηρητικής εκδοχής της ελληνικής ιστοριογραφίας και μιας εκδοχής της ελληνικής συντηρητικής παράταξης. Έτσι.
Αυτό επιχειρείται. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει οι άνθρωποι που ξέρουν, που μπορούν να αντιδράσουν, που μπορούν να αντιπαρτεθούν, πρέπει να μην κρύβονται. Πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, γιατί εδώ η σιωπή δεν είναι χρυσός. Η σιωπή, όπως έχει πει ο μεγάλος Ισπανός ο Ουναμούνο, είναι ισοδυναμεί με ψεύμα στην προκειμένη περίπτωση. Η σιωπή ισοδυναμεί με ψέμα. Ναι, αλλά ο Μισιός έγραψε το καλά, εσύ πέθανες νωρίς. Αυτό ισχύει για πολλούς. Για παράδειγμα, για τον Άρη Βελουχιώτη. Κανείς δεν ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη, η πορεία του, αν ζούσε και είχε εμπλακεί πιο ενεργά στον εμφύλιο και στην εσωκομματική ζωή του ΚΚΕ. Το δημοτικό ήταν ο Μίσιος, Ναι, βεβαίως. Απλώς να συμπληρώσω εδώ σε αυτό που λέει ο Τάσος, ότι γενικά αυτή η συζήτηση, αν μιλάνε διανοούμενοι και δεν μιλάνε και πότε μιλάνε κλπ, είναι τεράστια. Έτσι. Αυτό που κάποιοι λένε δεν μιλάνε, μα μιλάνε και έχει πολλές πτυχές και πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όταν αυτό το αν μιλάνε μεταφέρεται στο έργο τους. Δηλαδή, αν οι συγγραφείς, για παράδειγμα, αποφασίζουν να πραγματευτούν στο έργο τους, σε ένα βιβλίο τους, ένα πράγμα το οποίο είναι εκείνη τη στιγμή ζωντανό. Από εκεί ξεκίνησε και η μεγάλη κουβέντα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, για το αν υπάρχει λογοτεχνία της κρίσης, δηλαδή αν βιβλία γράφονται ή γράφτηκαν ή πρέπει να γράφονται με σούς της κρίσης, με θέμα την κρίση, ή αν ο λογοτέχνης γενικά πρέπει να τα αφήσει να περνάει ο χρόνος, να κατακάθεται κλπ. Δεν θέλω να μπω τώρα, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάω σε μια συζήτηση ανοιχτή. Μια συζήτηση ανοιχτή, δηλαδή, κατά πόσο ο συγγραφέας. Νομίζω μπορεί και πρέπει να γράφει εν θερμό. Ο ιστορικός πρέπει να κρατάει μια απόσταση από τα γεγονότα. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο αυτή η περίοδος που δεν υπάρχει στην ελληνική ιστορία, η περίοδος της κρίσης. Πόσα βιβλία έχουν γραφτεί για τις ένοπλες οργανώσεις της δεκαετίας του 70, του 80 και του 90. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Την ίδια τη δικτατορία, ας πούμε, ελάχιστα και από ιστορικούς. Ναι. Πολύ λίγα. Ο Κώστας. Ανοίξατε πολλά θέματα. Και είναι ενδιαφέροντα. Ανοίξατε πολλά θέματα και θα σταθώ στο θέμα που αφήσατε μια ανωτελεία. Εάν η Φερνάντες θα θυμάται και θα συγχωρέσει. Και είπε, δεν συγχωρώ και θυμάμαι. Η λογοτεχνία διαχρονικά είναι ίσως, και γενικώς η τέχνη, ευρύτερη τέχνη, είναι ίσως η μόνη μέθοδος, ο μόνος τρόπος για να αντέξουμε την πραγματικότητα και να τη δούμε πιο καθαρά. Και τα μεγάλα έργα λογοτεχνίας έχουν απαντήσει σε αυτό το θέμα. Είναι για το θέμα της κάθαρσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες η κάθαρση ισοδυναμεί με ρεβανσισμό και εκδίκηση. Βλέπε σκάνδαλο Κοσκοτά κτλ. Κτλ. Που τότε ήταν η λέξη της μόδας, που ξέρουμε που κατέληξε αυτή η κάθαρση. Ποια είναι τα κορυφαία έργα που πραγματεύονται την κάθαρση, η αρχαία τραγωδία. Φρυνίχου, Μιλή του Άλωσης. Πρόστιμο 1000 δραχμές επειδή θύμισε οικία κακά. Άρα έκανε τους Αθηναίους να καταλάβουν το λάθος τους και οι Αθηναίοι τον τιμώρησαν. Ο Αισχύλος πολεμάει στο Μαραθώνα, πολεμάει στη Σαλαμίνα και 10 χρόνια μετά τη Σαλαμίνα γράφει τους Πέρσες, που βάζουν τους Αθηναίους να κλάψουν για τους Πέρσες. Άρα η κάθαρση είναι να μπω στη θέση του αντιπάλου, ακόμα και του θήτη. Δεν μπήκε κανείς στη θέση των Γερμανών στη Βαϊμάρη, τους τιμώρησαν και γι' αυτό οι Γερμανοί κάνανε αυτά που κάνανε. Δεν μπήκαν οι Εβραίοι στη θέση των Γερμανών και γι' αυτό σήμερα κατηγορείται από πάρα πολύ κόσμο, αλλά και από ίδιους τους Εβραίους, ότι κάνουν πολύ άσχημα πράγματα στους Παλαιστίνιους. Και ούτω καθεξής. Το Ισραήλ, ναι, το Ισραήλ, συγγνώμη. Ναι, λάθος, πολιτικό λάθος. Άρα, εάν συνεχώς θα γυρίσει ο τροχός, θα ανέβει ο άλλος απάνω και θα κάθαρση σημαίνει για αυτόν τιμωρία και όχι συμπόνια, όχι κατανόηση, όχι κλάμα για το ανθρώπινο δράμα τελικά. Γιατί σφάλματα κάνουν όλοι, μεγάλα, μικρά. Άρα πώς θα πάω παρακάτω όταν πρέπει να συνυπάρχω με το δικτάτορα. Πώς θα πάω παρακάτω, θα τον ακυρώσω
γίνομαι και εγώ δικτάτορας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γεια σας. Σήμερα έχουμε πολιτική ορθότητα. Απαγορεύονται αυτές οι απόψεις. Γεια σας. Άρα, εάν δεν υπάρξει κάθαρση, και αυτό διδάσκει η μεγάλη τέχνη, θα επαναληφθεί. Και όλα τα πράγματα στην ιστορία, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάθαρση. Άρα, η τέχνη μας δείχνει την πραγματικότητα, η ζωή μιμείται την τέχνη, άρα πρέπει να πάμε στη μεγάλη τέχνη, στη μεγάλη λογοτεχνία, στους διαχρονικούς συγγραφείς, για να πάρουμε ιδέες να εμπνευστούμε. Αυτή είναι, αν θέλαμε να συμπυκνώσουμε το διατάφτα, φυσικά υπάρχει και αντίλογος, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει μια θέση για να δημιουργηθεί μια αντίθεση. Ναι, απλώς να πω ένα μικρό σχόλιο. Βεβαίως υπάρχει μια διαρκής πάλι, μια ταξική πάλι θα λέγαμε, είναι αυτή η γνωστή σκηνή από το 1900 από τον Μπερτολούτσι, που αυτοί οι δύο παλεύουν από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλη, διαρκώς παλεύουν μεταξύ τους για να... όμως στην πολιτική ιστορία δεν νομίζω πως είναι πάντα ένας κύκλος στον οποίο πρέπει να μπαίνουμε πάντα στη λογική του άλλου για να ερμηνεύσουμε, έτσι, ή για να συγχωρήσει, για να αυτό, δηλαδή... Ούτε να συγχωρήσει. Κατάσταση δεν είναι ούτε λογική του άλλου, ούτε συγχώρηση. Ναι, δηλαδή σε μια... όταν έχεις μια ομαλή πολιτική ιστορία και γίνεται μια τομή, όπως στην δικτατορία, εκεί δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Κανένα. Δεν είναι ότι έγινε μια άλλου τύπου σύγκρουση, έγινε ένας πόλεμος και πλάξει ένα δύο. Εκεί υπάρχει μια ομαλή, με δυσκολίες, με υπονομεύσεις, με ταξικές συγκρούσεις, με πολιτική ζωή, και γίνει μια δικτατορία. Στη δικτατορία δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Άρα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, υπάρχει μετά όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στη Λατινική Αμερική, που κάποιες χώρες το αντιμετώπισαν με τιμωρία των ενόχων, άλλες πήγαν να το λύσουν μέσα από κάποιες επιτροπές αλήθειας και... δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, επιτροπές αλήθειας, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσουν συνέβη, έτσι, πόσα ήταν τα θύματα κλπ. Όμως, η ατιμωρησία σε ένα πράγμα το οποίο, για μια κατάσταση που δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό, όπως είναι η Χούντα, η ατιμωρησία εντείνει το τραύμα και τη δυσκολία για τη συνέχεια, ας πούμε, όπως και να ονομάσει κανείς τη συνέχεια, συγχώρεση, συμπόνια ή οτιδήποτε, ας πούμε. Η ατιμωρησία είναι μια ψηφίδα που δυσκολεύει την πορεία από εκεί και μετά. Και η ατιμωρησία, δηλαδή, όταν έβλεπες τον δικτάτορα, ο οποίος διέκοψε την πολιτική ζωή της χώρας, είχε ένα καθεστώς με χιλιάδες νεκρούς, έτσι, με ανθρώπους που καταστράφηκαν, μπήκαν φυλακοί, διαλύθηκαν άνθρωποι, οικογένειες, τα πάντα όλα αυτά, και παραμένει στη γερουσία, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Αυτό το γεγονός δυσκολεύει οποιαδήποτε ζωή μετά, ας πούμε. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή η αντιμετώπιση και η τιμωρία των ενόχων είναι κρίσιμο στοιχείο για να προχωρήσεις. Ναι, αλλά συνήθως η ιστορία δείχνει ότι οι τιμωροί τείνουν σε υπερβολή να γίνουν παρόμοιοι τελικά με τους θύτες. Γίνονται και αυτοί θύτες. Η κάθαρση δεν σημαίνει ότι δεν θα αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι βιοπράγησαν, δολοφόνησαν, βασάνισαν κτλ. Είναι προφανές αυτό. Νομίζω ότι μιλάμε για κάτι άλλο. Άρα, γι' αυτό παίρνω μεγάλα παραδείγματα. Όταν ο Εσχύλος βάζει τους Πέρσες να συντρίβονται και κάνει τους Αθηναίους να κλαίνε για τους αιώνιους αντιπάλους που ξέρει ότι θα ξανάρθουν και ξανάρθαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει να πολεμήσει ο Αθηναίος ξανά με τους Πέρσες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αμυνθεί για την πατρίδα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιστεί το δίκαιο. Η κάθεση είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι πάνω απ' όλα αυτό που ζούμε είναι ένα θεατρικό. Ο δικτάτορας, το θήτης και το θύμα είναι κατ' ουσίαν ρόλοι. Γιατί και εγώ, αν μεγαλώνα σε αυτή την οικογένεια, με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την εκπαίδευση, δεν ξέρω τι θα γινόμουν τελικά. Είμαστε σίγουροι όλοι ότι αν μεγαλώμαστε στην ίδια οικογένεια με τον δικτάτορα θα ήμασταν αγγελικοί άνθρωποι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Ότι ο άνθρωπος στην ουσία του έχει κάτι κοινό. Και αν αντιμαρχόμαστε με τους ρόλους, κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουμε τους ρόλους και τους διαιωνίζουμε.
Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να διαιωνίζονται οι ρόλοι, ο θήτης να γίνει θύμα και ούτω καθεξής. Ο στόχος είναι να συγκλίνουν οι ρόλοι. Αυτό μιλάω. Γι' αυτό τα μεγάλα έργα τέχνης πάντα συγκλίνουν και βλέπεις τον άσωτο ιό να τον αγκαλιάζει ο πατέρας. Στο περίφημο έργο του Ρέμπραντ, που είναι κορυφαίο έργο, ας πούμε. Δηλαδή, αυτός που έσφαλε, κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει. Πώς θα συνειδητοποιήσω τον άλλο, τον έχεις απέναντι? Άρα, θέλουμε να τον εξοντώσουμε ή θέλουμε να τον κάνουμε να συνειδητοποιήσει? Να τον εκπαιδεύσουμε, να τον σοφρονίσουμε. Και όχι να τον τιμωρήσουμε. Μωρία δηλαδή. Τιμωρία σημαίνει μωρία. Αυτό είναι το πολιτικό διακύδευμα. Μα αυτό είναι... Καταρχάς να τίθεται ως ερώτημα. Δεν τίθεται ως ερώτημα. Ως ερώτημα τίθεται πώς θα τιμωρήσουμε. Άρα είναι ζητούμενο στην πολιτική κουβέντα αυτό? Δεν είναι ζητούμενο. Πώς λοιπόν θα καταλήξουμε σε μία απόφαση έτσι, σε ένα πατάρι απλό? Δεν είναι κάτι που αντολίσουμε τώρα. Είναι κάτι που έχουν ασχοληθεί πολιτικοί φιλόσοφοι, στοχαστές, καλλιτέχνες. Δεν είναι κάτι που θα απαντήσει σε 5 λεπτά. Αλλά αυτό πρέπει να είναι το ερώτημα. Θέλουμε ο θήτης να καταλάβει το σφάλμα του? Ο θήτης με την ευρύτερη έννοια, έτσι. Όχι ένας άνθρωπος, γιατί είναι ένα πάντως, εδώ έχουμε πάντως στην περίπτωση του πρωταγωνιστή του βιβλίου, έχουμε μία ξεκάθαρη τοποθέτηση, συνειδητοποίηση των σφαλμάτων που έκανε και επιβεβαίωση κατά το ίμιση της θεωρίας της Χάννα Άρεντ περί κοινοτοπίας του κακού. Γιατί ο Άιχμαν δεν μετάνιωσε. Δεν ομολόγησε. Είπε, εγώ έκανα ότι με διατάζανε. Ήμουν ένας απλός υπάλληλος του κράτους, ασχέτως αν είχε υπερβεί κατά πολύ τις αρμοδιότητες και τα όρια. Εδώ αναγνωρίζει ότι αυτό που έκανε δεν είχε καμία σχέση έτσι, με την αλήθεια, με την ηθική, με τη δημοκρατία και όλα αυτά. Και ομολογεί. Ομολογεί και παίρνει το βάρος. Είναι απονεννοημένο, όπως είπα και εγώ, στο διάβημα που κάνει. Γιατί το πιθανότερο είναι η Χούντα ακόμα. Δεν το κάνει εκ των υστέρων. Το κάνει μέσα στη Χούντα. Με τον Πινοτσέτ κυρίαρχο. Σε ό,τι αφορά την ιστορία τώρα. Ξέρετε, η ιστορία δεν γράφεται τελεσίδικα ποτέ. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το παρελθόν μας. Δηλαδή, εμείς μέχρι πριν από μερικά χρόνια πιστεύαμε ότι το παλαιό πατρό Γερμανό σήκωσε το Λάβαρο στη... ενώ δεν ήταν εκεί. Μέχρι πριν από αρκετά χρόνια, μέχρι που έγραψε ο πολίτης, νομίζω, το βιβλίο, πιστεύαμε ότι υπήρχε κρυφό σχολείο. Κρυφό σχολείο. Δεν υπήρχαν κρυφά σχολεία. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, η σχέση μας με την Τουρκία δεν στηρίζεται πάνω σε μύθους και από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά εμείς λέμε... Πώς? Η λέξη συνωστισμός δεν χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τη Ρεπούση, χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Δημήτρη Φωτιάδη, ο οποίος ήταν Σμυρνιός και νομίζω ότι είχε ζήσει. Ναι. Ναι, ήταν μία λέξη, παιδιά, απλώς την πήρε... Μια λέξη τότε... που περιέγραφε το γιατί... Δεν μπορούσαν να φύγουν, δεν ήταν. Ναι. Δηλαδή, πήρε μια φόρτιση μετά η οποία. Πήρε μια φόρτιση την οποία ανέλαβε να την διεκπαιρεώσει, μάλλον την κατασκεύασε και την υπηρέτησε και την διεκπαιρέωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση. Ή να δώσω ένα παράδειγμα, εγώ που πολλοί δεν το ξέρουν. Τι ξέρουμε για το καψάνι, επειδή είμαι από το Μεσολόγιο. Τι ξέρουμε? Ότι ήταν ένας παπάς που έκανε την ανατήραξη και τα λοιπά. Όταν μπήκαν μέσα οι Τούρκοι. Έτσι, αυτό δεν ξέρουμε. Δεν ήταν καθόλου παπάς. Ήταν επιφανής δικηγόρος της πόλης και μετά οι παπάδες το κάνανε παπάκι αυτό και το καψάρι. Ιστορία. Δυστυχώς θέλησα να γίνει κάποια συζήτηση. Δυστυχώς θέλησα να γίνει κάποια συζήτηση για την τη λεγόμενη δημοκρατία που είναι κοινοβουλευτισμός και δεν έγινε. Δεν πειράζει. Καμιά άλλη φορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος. Πάρα πολύ καλή η σημερινή, όπως και οι προηγούμενες βέβαια. Ήθελα να πω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Το σχόλιο είναι ότι υπάρχει το ερώτημα για τους διανοούμενους και την τοποθέτησή τους. Ποιος, πού, πότε και τι λέει. Ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης είχε μια αδιάφορη, μάλλον ασφαλή αστική θέση και τοποθέτηση στον εμφύλιο κλπ. Δεν είχε δείξει κάτι ιδιαίτερο σαν πολιτική θέση. Όμως έρχεται η δήλωσή του, την οποία κάνει
μεσούσης της Χούντας, σύντομη, και λέει πέντε πράγματα και ταράζει τα νερά. Μία δήλωση έκανε. Και κινήθηκε το σύμπαν. Οι ξένοι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν πολύ βαρύνουσα η δήλωσή του. Τι είπε, πότε το είπε, από πού το είπε, δεν το είπε από το εξωτερικό, από εδώ, από ό,τι θυμάμαι. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή, ας μην καταδικάζουμε ελαφρά την καρδία ότι οι διανοούμενοι, κοίταξε να δεις, ας πούμε, στον πύργο τους κλεισμένοι και δεν ασχολούνται κλπ. Δεν ξέρεις πότε θα σκάσει μια δήλωση σαν βόμβα στην κυριολεξία. Δεν ξέρεις. Ή τι έχει ο άλλος στο μυαλό, τι πότε θα τοποθετηθεί. Και μία απλή ερώτηση. Μου γεννήθηκε από ένα μάλλον δεν έχει σχέση. Η Φερνάντες έχει σχέση με τον Ντομινίκ Φερνάντες, τον συγγραφέα. Καμία σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Από τη μία έχουμε το έργο της Φερνάντες πάνω στο θέμα της χυλής και από την άλλη θυμάμαι την ταινία του Γαβρά, τον Αγνοούμενο. Ποιος πιστεύετε κατά τη γνώμη σας έδωσε πιο κέρια, πιο ξεκάθαρα τι έγινε στη χυλή? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω γιατί θυμάμαι την ταινία, ήταν συγκλονιστική του Γαβρά. Τι θες? Λέω, εννοώ, αν τον μπορούμε να το πάρουμε σαν μυθοπλασία, θεωρώ ότι εντάξει ένα βιβλίο. Αλλά ήταν πιο ρηξικέλευτος, πιστεύω. Με συγχωρείτε δηλαδή, χωρίς να θέλω να. Πιάνουν θέξω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ο Γαβράς πιάνει στην ταινία του το γεγονός της σύλληψης ενός νεοπαιδιού και αυτά. Επικεντρώνει σε αυτό, είναι διαφορετικό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν ταινίες για τα θέματα της χυλής που πιάνουν διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή, ο Αγνοούμενος πιάνει άλλο πράγμα, το Νο πιάνει άλλο πράγμα το δημοψήφισμα. Το Ματσούκα πιάνει ας πούμε, το θέμα της σχέσης των παιδιών της από τις φτωχογειτονίες και της πλούς. Είναι διαφορετικά θέματα, διαφορετικές και διαφορετικές ματιές, διαφορετική πραγματικότητα και διαφορετικό θέμα. Και είναι και η εικόνα στο κινηματογράφο, βέβαια, που πολύ πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Καλύτερη απήχηση, όπως και να βέβαια, κάνουμε. Ενώ εδώ στο βιβλίο πρέπει να φτιάξεις την εικόνα μόνος σου. Θέλει δηλαδή. Ένα βιβλίο θέλει και έναν δεύτερο βαθμό δυσκολίας για να πλάσεις αυτή την εικόνα. Αλλά άπαξ και το καταφέρεις, αυτός ο συγκλονισμός που δέχεσαι από μια καλή αφήγηση, δεν θέλω να συγκρίνω με τον κινηματογράφο, είναι πιστεύω μια διαφορετική πρόσληψη. Η σύγκριση νομίζω δεν είναι σωστή. Κατά τα άλλα και ο Γαβράς στην ταινία κάνει μια εξαιρετική προσέγγιση στα γεγονότα και να μην το συγκρίνουμε με την Φερνάντες. Θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω αν θέλει η Μικέλα, η οποία πήρε μία συνέντευξη από την συγγραφέα και την έχουμε μαζί μας σήμερα, αν θα ήθελε να μας πει την δική της έτσι, πώς την είδες Μικέλα την συγγραφέα, σαν άνθρωπο, σαν διανοούμενη, σαν πολιτικό πρόσωπο. Θα ήθελα να την είχα συναντήσει από κοντά, γιατί είναι διαφορετικό όταν μιλάς με τον άνθρωπο και όταν κάνεις μια γραπτή συνέντευξη. Άρα δεν τη θεωρώ, δηλαδή θα μπορούσα να μιλήσω αν την είχα... συγγνώμη που δεν γυρνάω, γιατί μου φαίνεται... Ναι, να την είχα συναντήσει από κοντά. Εγώ θα ήθελα να ξαναγυρίσω σε αυτό το βιβλίο και σε συνάρτηση με την ερώτηση που κάνατε για τον Γαβρά. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι 45 χρονών, ο οποίος βγαίνει σε μια κοινωνία που είναι έτσι όπως είπαμε, δηλαδή μεταξύ, πώς το λένε, σιωπής και λήθης, και πιάνει ένα θέμα γνωστό σε όλους, με έναν τρόπο που κάνει όλους να το σκεφτούν διαφορετικά. Άρα έχουμε έναν συγγραφέα που είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, που παίρνει ρίσκα και που μας βάζει να σκεφτούμε και το λέει στο τέλος, έχει ένα συνέχεια μέσα στο βιβλίο, έχει όλα τα ερωτήματα που βάλατε εδώ πέρα. Μα είναι έτσι, μα δεν είναι έτσι, μα μήπως είναι έτσι, μα μήπως έτσι είναι το πολίτευμα και πώς ήταν το πολίτευμα. Και στο τέλος έχει την προσωπική της άποψη, αφού μας βάζει να σκεφτόμαστε διαρκώς,
Πράγμα που είναι, δεν είναι αυτονόητο από έναν συγγραφέα. Δηλαδή, λίγοι το κάνουν. Το κάνει ο Ντελίλο, το κάνει λίγοι. Δηλαδή, δεν το έχουμε αυτό στην σύγχρονη λογοτεχνία που αφορά καυτά θέματα. Και λέει αυτή στο τέλος, κάνει μια καταπληκτική σύνδεση με το τέρας του Φραγκενστάιν, το καημένο, το τέρας, που ήταν τέρας, αλλά το κατασκεύασε ο άνθρωπος. Και μετά πάει αυτό το καημένο, το τέρας, και φεύγει στα βουνά και στα χιόνια. Και λέει, ωραία, αυτός μετάνιωσε, βγήκε, το είπε, δημιούργησε μια τεράστια συζήτηση, έλεγε ο Τάσος, και καταλήγει. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τέρας που μετάνιωσε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν ξεχνώ. Δηλαδή, δεν ξεχνώ. Πρέπει μερικά πράγματα να τα παίρνουμε υπόψη μας. Η δικτατορία είναι σαν δικτατορία, πώς το λένε. Δεν είναι κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, κανείς μπορεί να πολιτεύεται. Έτσι ή αλλιώς. Αλλά και η λογοτεχνία μας δείχνει τις αποχρώσεις. Η δουλειά του Γαβρά τι ήτανε? Να πει στα μούτρα των Αμερικάνων, παιδιά, βοηθήσατε να γίνει αυτό το πράγμα σε όλες τις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής. Αυτή ήταν η δουλειά του. Αυτό έκανε ο κινηματογράφος. Πήγε στο μεγάλο κοινό και του είπε, αυτοί που τους έχετε εδώ πέρα και κάνουν αυτό και είναι σήμερα, αυτό κάνανε και το κάνανε επαγγελματικά και ωραία. Η δουλειά της Φερνάντες δεν είναι αυτό, είναι μετά. Εντάξει, παιδιά, έχουμε ένα πράγμα που πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή. Πώς το χτίζουμε? Και αυτό το κάνουν πολλοί οι Λατινοαμερικάνοι, αλλά έχουμε και άλλους που το... Δηλαδή, ο Ντελίλο τα σκέφτεται αυτά, τα λέει αυτά. Έχουμε Γερμανούς, έχουμε δηλαδή... Και το Gutenberg βγάζει, δηλαδή, εστιάζεται και σε αυτά τα βιβλία που βάζουν τέτοια θέματα, τα μυθιστορία, το ψάχνετε, οπότε... Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ δεν τα ξέρω. Δηλαδή, εμένα θα με διέφερε να συνεχίσω την ερώτηση της Ανέτας της Καβαδία. Πολιτικά, εσείς, με την πολιτική σας ματιά, τι βγάζουμε από αυτό το βιβλίο? Για την, ξέρω εγώ, για την Ευρώπη, την Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα και... Δεν είναι πάντοτε πολύ, πολύ εύκολα, πολύ ελκυστικά. Τάσος. Όχι, όχι, έχουμε, εμείς έχουμε. Πρέπει να τοποθετηθείτε. Α, έχει την ερώτηση αυτή. Αυτό είναι αντικείμενο δοκιμίου, δεν είναι αντικείμενο. Και εν πάση περιπτώσει, είπατε πράγματα. Και συμπυκνωμένο. Είπατε πράγματα. Ένα δοκίμιο συμπυκνωμένο, αυτό θέλουμε. Προφανώς τα κοινοβουλευτικά συστήματα έτσι όπως είναι, δεν περνάνε την καλύτερη τους περίοδο, έτσι δεν είναι? Είναι αλλακτικές πίσινο. Να πούμε ότι είμαστε σε ένα καθεστώς μεταδημοκρατίας, όπου οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ σε μια σχέση διαπλοκής κάνουν κουμάντο και οι πολίτες είναι σπρώχνουν τους πολίτες στην αδιαφορία. Έτσι ότι στην Ευρώπη υπάρχει το μοντέλο της περιστρεφόμενης πόρτας, για παράδειγμα, από τις επιχειρήσεις στην πολιτική και από την πολιτική στις επιχειρήσεις. Το βλέπουμε. Έτσι. Αλλά η εναλλακτική λύση ποια είναι? Η αρχαία Ελλάδα ίσως. Το μοντέλο της άμεσης δημοκρατίας, που και εκείνο δεν ήταν τελείως ελεύθερο μοντέλο, δεν συμμετείχαν ούτε οι γυναίκες ούτε οι δούλοι, έτσι δεν είναι? Από τι λένε οι θεωρητικοί, ανάμεσά τους και ο μεγαλύτερος θεωρητικός της αυτονομίας, ο Κωνσταντίνος Καστοριάδης, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί σε σημερινές συνθήκες το μοντέλο της άμεσης δημοκρατίας. Άλλη εναλλακτική λύση ήταν οι απόπειρες των δικτατοριών του Πολιταριάτου, που προέκυψαν μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων. Πάλι το κόμμα. Μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων το 17. Η εξέλιξη δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για αυτές τις απόψεις, τα συστήματα κατέρευσαν χωρίς να ανοίξει μύτη. Έτσι δεν είναι? Υποτίθεται ότι αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν στο όνομα των εργαζομένων. Δεν τα υπερασπίστηκε κανένας την περίοδο της κρίσης και της κατάρρευσής τους. Ελάχιστοι. Δεν τα υπερασπίστηκαν.
υπήρξε ένα μοντέλο υβριδικό της δημοκρατίας των συμβουλίων στις περιοχές που ελέγχονταν από τους αναρχικούς στην περίοδο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, αλλά και αυτό κατέρευσε μετά την εξέλιξη και την τροπή που είχε η σύγκρουση στην Ισπανία. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Υπάρχει το μοντέλο των Ζαπατίστας, αλλά αυτό είναι μια νησίδα η οποία δεν συνιστά απειλή για το ευρύτερο σύστημα, γιατί αν αρχίσει να γίνεται μεταδοτικό το παράδειγμα, δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι θα το τσακίσουν, έτσι όπως τσακίσανε και το παράδειγμα του Αλιέντε για να μην γίνει μεταδοτικό, αλλά εναλλακτική. Να χρησιμοποιήσω τη φράση που λένε αυτοί που κάνουν κριτική στον Αλιέντε από τη ριζοσπαστική αριστερά, ότι ναι, με εκλογικά μέσα θα πάρουμε την κυβέρνηση, αλλά με επανάσταση θα πάρουμε την εξουσία. Όπου έγινε αυτό, το αποτέλεσμα δεν ήταν ευνοϊκό. Έτσι δεν είναι. Είχαμε όχι δικτατορίες του Πολταριάτου, είχαμε δικτατορίες του κόμματος, για να μην πω δικτατορίες των ηγετών ή της κλειστής ομάδας που διοικούσαν τα κόμματα. Αυτό είναι μέχρι τώρα το συμπέρασμα. Αυτή είναι μέχρι τώρα η διαπίστωση. Τώρα, να χρησιμοποιήσω μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει, ότι πώς πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Παρότι είναι λογοτεχνικό το σχήμα, συμφωνώ. Ναυπηγώντας εν πλώ. Είναι μια ευκολία, είναι μια επεκφυγή, αλλά... Εγώ πάντως νομίζω ότι από αυτό το... Ή όπως έλεγε ο Ναπολέον, προχωράμε και βλέπουμε. Από αυτό το βιβλίο, αυτό το οποίο νομίζω σε μένα μένει και θα έπρεπε ίσως, θα χαιρόμαι πολύ να μένει και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, δεν είχα κάνει τόσο πολύ με αυτά. Είναι νομίζω λυμένο ότι το τι σημαίνει δικτατορία και τι βάρος έχει και τι θύματα αφήνει πίσω και ότι πάει να γίνει σύγκριση με άλλα συστήματα κλπ. Νομίζω πως αυτό που μένει είναι όλη αυτή η συζήτηση για το πώς κατασκευάζεται η επίσημη ιστορία, για το τι αξία έχει μνήμη, για το πώς γίνεται προσπάθεια να κατασκευαστεί η μνήμη. Είναι αυτό που λέει κάπου ο Όρουελ στο 1984, αν δεν κάνω λάθος, τώρα το λέω από μνήμη, μπορώ να κάνω κάποιο, λέει ότι όποιος ελέγχει το παρόν μπορεί να ελέγξει το παρελθόν και όποιος ελέγχει το παρελθόν ελέγχει και το μέλλον. Σήμερα, σε μια εποχή που βλέπουμε πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, να απαξιωθεί η μεταπολίτευση, να απαξιωθούν οι ιστορικές στιγμές, όπως ακόμα και το Πολυτεχνείο, όπως είπε ο Τάσος κλπ., βλέπουμε πόσο πολύτιμο είναι να διασωθεί η μνήμη, να γίνει μια αντιπαράθεση με την προσπάθεια επιλεκτικής μνήμης και ξαγραψίματος της ιστορίας. Ακούω συνέχεια, ας πούμε, τώρα στη συζήτηση για το πώς έγινε μεταπολίτευση και ποια παράταξη έφερε τη δημοκρατία. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Έτσι. Είναι λίγο πιο σύνθετα. Και άμα ψάξουμε να βρούμε τι συνέβη στα χρόνια της δικτατορίας, από ποιες πολιτικές δυνάμεις κλπ., είναι λίγο πιο περίπλοκα. Άρα νομίζω πως αυτό που μένει είναι και όσο αυτή η συζήτηση. Για τη μνήμη και για την προσπάθεια να αντιπαρατεθεί κάποιος με μια επιλεκτική, κατασκευασμένη μνήμη, η οποία ξαναγράφει την ιστορία με τρόπο η οποία βολεύει τους νικητές. Όπως και να νοούνται αυτοί, ας πούμε. Η άποψη της συγγραφέας ότι το έγινε συναλλαγή έχει βάση. Αλλά να σας θυμίσω στους παλιότερους ότι αντίστοιχες απόψεις κατατέθηκαν και διακινήθηκαν και στην Ελλάδα το 1974. Μάλιστα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο του τον Αύγουστο του 1974, στο ελληνικό δεν υπήρχε το κανείς τότε, είπε ότι έχουμε αλλαγή νατοικής φρουράς. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλαγή νατοικής φρουράς. Το καραμαλίζω. Ήταν λίγο υπερβολικό και όπως και άλλα πράγματα, ο Ανδρέας Παπανδρέου το ξέχασε στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Και δεν επανήλθε. Για το θέμα του πολιτεύματος που ετέθη πριν από το κύριο, δεν είναι η συνταγή λύση, αλλά τα υλικά και ο μάγειρας. Δηλαδή, η πολιτική και ο κόσμος. Γι' αυτό την εποχή της άμεσης δημοκρατίας, το μόνο παράδειγμα που έχουμε, ήταν στην ίδια πόλη άτομα διαφωτιστές, οι σοφιστές, ο Πρωταγόρας, φιλόσοφοι όπως ο Αναξαγόρας,
άνθρωποι που τους διώξανε, τους εξορίσανε για τις θέσεις τους. Ο Ευρυπίδης, που επίσης υπέστη κριτική. Ο Περικλής μόρφωνε τον κόσμο. Δεν είναι όπως είσαι, πας και ψηφίζεις και η ψήφο σου είναι ισότιμη με οποιοδήποτε έχει τυχή γνώση, ή τυχή ευαισθησία, ή τυχή αλληλεγγύη ή συναντήληψη των πραγμάτων. Άρα, δεν είναι μια συνταγή το πολίτευμα. Χρειάζεται τέχνη, χρειάζεται πολιτισμός, χρειάζεται ανθρωπισμός. Και η κάθαρση είναι η κορονίδα του ανθρωπισμού. Γι' αυτό επανέρχομαι. Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς την τέχνη. Άρα, ο άνθρωπος, μπράβο στην Φερνάντες, που βάζει αυτόν τον άνθρωπο, που αυτός είναι το ζωντανό ιστορικό παράδειγμα του βασανιστή, του τέρατος, ναι, και ποιος άνθρωπος δεν έχει αντιφάσεις. Πείτε μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αντιφάσεις. Βέβαια, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μεγάλες αντιφάσεις. Αυτός ο άνθρωπος, με κίνδυνο της ζωής του, του συνέβη μέσα του η κάθαρση. Κατάλαβε τον πόνο των άλλων. Αυτοί πρέπει να διδάσκονται. Αυτό είναι η λογοτεχνία. Παίρνεις ένα ισχυρό πρότυπο και το επικοινωνείς. Και επιδράς χωρίς διδακτισμό. Άρα δεν είναι συνταγή το πολίτευμα. Να πάρουμε το τάδε από το ράφι τάδε. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα από τον ΟΣΔΕΛ, την εκδώσαμε εμείς με τον καθηγητή τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που δείχνει ότι όσοι έχουν πολιτισμικό κεφάλαιο, τους διάβαζαν από μικρή κτλ., έχουν περισσότερες ευκαιρίες οικονομικές στη ζωή τους. Αυτοί δηλαδή που άκουγαν λογοτεχνία από μικρή, τους διάβαζε ο παππούς τους, είχαν στο σπίτι βιβλία πολλά, στατιστικά έχουν περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους. Καθαρά οικονομικά, καθαρά επαγγελματικά. Άρα, αν η λογοτεχνία σε οδηγεί να έχεις περισσότερο εισόδημα. Μόνο. Και είναι στατιστικό αυτό πλέον. Τι συζητάμε, δηλαδή η λύση είναι τελικά η μορφή ή οι άνθρωποι, τα υλικά της συνταγής και ο μάγειρας, δηλαδή ποιον πολιτικό θα επιλέξουμε για να εκτελέσει τη συνταγή. Αυτό είναι το διακύδευμα και αυτό πιστεύω ότι φέρνει στην κουβέντα η Φερνάντες επιλέγοντας αυτόν τον άνθρωπο, τον αντιήρωα ήρωα, τον βδελιρό αγγελικό ταυτόχρονα. Να τον εξάρει, να τον βγάλει μπροστά στην επιφάνεια και να πει: παιδιά, κοιτάξτε τι κάνει αυτός. Εσύ θα το έκανες. Μας λέει όλους μας: εσύ θα το έκανες. Αν είχες παιδιά, ήσουν σε δικτατορία, θα το έκανες. Και ας μην είχες βασανίσει. Αυτός βασάνισε κιόλας. Αυτό για μένα είναι η κάθαρση. Και αν προβάλλονταν τέτοιοι άνθρωποι, περισσότερο, ίσως να ήταν ελαφρώς καλύτερος ο κόσμος. Δεν πιστεύω δηλαδή σε άμεσες αλλαγές, αλλά πιστεύω, όπως είπε ο Τάσος, σε σταδιακές αλλαγές, αλλά μέσω της τέχνης, μέσω των μουσών. Γιατί η μητέρα των μουσών στην μυθολογία είναι η μνήμη, η μνημοσύνη. Η πραγματική μνήμη δηλαδή διαθλάται μέσω της τέχνης. Και όχι μέσω της ξερής εκδικητικής αντιπαράθεσης. Εσύ μου κάνεις αυτό, θα σου κάνω εγώ αυτό κτλ. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Και να προσθέσω πώς σας αυτό που είπες για τα υλικά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτή την κάθαρση. Χρειάζεται απλά ένας να μπορεί και ένας να ξέρει. Μαζί με τα υλικά. Ένας να μπορεί και ένας να ξέρει. Ίσως χρειάζεται παραπάνω. Ναι, τα υλικά είπαμε. Υπάρχει κάτι άλλο? Τάσο, θέλω να πεις τίποτα για να κλείσουμε. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα γίνει κλήρωση.